Γέροντα, θα θέλαμε να μας πείτε κάτι για τον Αντίχριστο. Ας πούμε μια φορά για τον Χριστό, όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θα φοβηθούμε. Μήπως το Αντίχριστο πνεύμα δεν υπάρχει και τώρα. Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το Αντίχριστο πνεύμα. Και αν γεννηθεί και ένα Αντίχριστο τέρας και κάνει μερικά πράγματα, θα γελιοποιηθεί στο τέλος. Θα συμβούν όμως γεγονότα πολλά. Ίσως προλάβετε να ζήσετε κι εσείς πολλά από τα σημεία που γράφει η Αποκάλυψη. Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν. Φωνάζω ο ταλέπορος πριν από τόσα χρόνια ότι είναι φοβερή η εξωφρενική η κατάσταση. Η παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Ήρθε η αποστασία και μένει τώρα να έρθει ο ιός της απολίας. Ξέρετε τι θα γίνει, θρελοκομείο. Μέσα στην αναμπουμπούλα που θα επικρατεί θα ξεσηκωθεί κάθε κράτος να κάνει ό,τι του λέει ο λογισμός. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τα συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια που να μας βοηθήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε και κάτι καινούριο. Θα βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγματα. Μόνο που τα γεγονότα θα περνάνε τάκα τάκα. Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι σιωνιστές, ξέρετε, ετοιμάζουν κάποιο για Μεσσία. Για αυτούς ο Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στη γη. Οι μάρτυρες Ιεχωβά πάλι και αυτοί αποβλέπουν σαν ένα βασιλιά επίγειο. Θα παρουσιάσουν οι σιωνιστές ένα και οι Ιεχωβά θα τον δεχθούν. Θα πούν, α, αυτός είναι, θα γίνει μεγάλη σύγχυση. Μέσα στη σύγχυση όλοι θα ζητούν ένα Μεσσία για να τους σώσει. Και τότε θα παρουσιάσουν κάποιον που θα πει, εγώ είμαι ο Ιμάμπης, εγώ είμαι ο Πέμπτος Βούδας, εγώ είμαι ο Χριστός που περιμένουν οι χριστιανοί, εγώ είμαι αυτός που περιμένουν οι Ιεχωβάδες, εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων. Πέντε εγώ θα έχει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέει στην πρώτη επιστολή, παιδεία, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασι, δεν εννοεί ότι και ο αναμενόμενος Αντίχριστος θα είναι σαν τους διώκτες Μαξιμιανιούς και Διοκλητιανούς, αλλά ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος κατά κάποιο τρόπο ενσαρκωμένος διάβολος, που θα παρουσιαστεί στον Ισραηλίτικο λαό ως Μεσσίας και θα πλανήσει όλο τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα χρόνια, Τα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι χριστιανοί. Και βλέπεις οι άνθρωποι σήμερα ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί και το σφράγισμα. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το λέει και αυτό η Γραφή, ότι θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Όσοι δεν θα έχουν καλή διάθεση, δεν θα φωτιστούν και θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί όποιος δεν έχει τη Θεία Χάρη δεν έχει πνευματική διάβεια, όπως και ο διάβολος. Γέροντα, πιστεύουν και οι σιωνιστές τα περί Αντιχρίστου. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν το σκοπό τους τη μαγεία και το σατανισμό. Τη σατανολατρεία τη βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Το Θεό δεν τον βάζουν στο λογαριασμό τους, θα ευλογηθούν όμως έτσι από τον Θεό. Μέσα από αυτό ο Θεός θα βγάλει πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον 70 χρόνια. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Γέροντα, να σας πω, όταν ακούω για τον Αντίχριστο νιώθω μέσα μου ένα φόβο. Α, τι φοβάσαι? Πιο φοβερός θα είναι από το διάβολο? Αυτός είναι άνθρωπος. Εδώ η Αγία Μαρίνα έδερνε το διάβολο και η Αγία Ιουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στο κάτω κάτω εμείς δεν ήρθαμε να βολευτούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και σημείο ότι πλησιάζει η εκπλήρωση των προφητιών θα είναι το γκρέμισμα του τεμένους του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα. Θα τον γκρεμίσουν για να ανοικοδομήσουν το ναό του Σολομόντος που, όπως λένε, ήταν χτισμένο σε αυτή τη θέση. Και τελικά οι σιωνιστές θα εγκαταστήσουν εκεί τον Αντίχριστο σαν Μεσσία. Άκουσα ότι οι Εβραίοι ήδη ετοιμάζονται να χτίσουν το ναό του Σολομόντος. Γέροντα,
Γιατί οι Εβραίοι ενώ διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη δεν πιστεύουν στον Χριστό? Δεν πας να το πεις αυτό στους Εβραίους? Ανέκαθεν οι Εβραίοι θα είναι φανατισμό. Καταλαβαίνουν, αλλά είναι ο εγωισμός που τους τυφλώνει. Αν λίγο πρόσεχαν, δεν θα παρέμενε κανένας Εβραίος. Γιατί αυτά που διάβαζαν, πώς τα ερμηνεύουν γέροντα? Πώς τα ερμήνευαν και πώς τα ερμηνεύουν? Τα πνευματικά νοήματα τα κάνουν υλικά. Αυτό λόγω χάρη που λέει ο προφήτης Ισαΐας, εξανθίσει τα έρημα του Ιορδάνου, να δεις πώς το ερμήνευσαν. Για να δείξουν ότι άνθησε η έρημος, γυρίσανε κάποιο ποταμό, έκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, φτιάξανε όλο περιβόλια, οπότε λένε άνθησε η έρημος. Όλα έτσι τα ερμηνεύουν. Ενώ οι λόγοι αυτοί του προφήτου Ισαΐα αναφέρονται στην αναγέννηση του κόσμου με το Άγιο Βάπτισμα, με το λουτρό της Παλιγγενεσίας. Και τώρα περιμένουν επίγειο βασιλιά? Ναι, τον Αντίχριστο. Οι Ραβίνοι ξέρουν ότι ήρθε ο Μεσσίας και ότι τον σταύρωσαν. Αφού έχω μάθει από ένα πρόσωπο ότι όταν ψυχοραγεί ένας Εβραίος, πάει ο Ραβίνος και του λέει στα αυτή: «Ο Μεσσίας ήρθε». Βλέπεις, τους πειράζει η συνείδηση, γιατί αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ταπεινώνονται. Και τι κερδίζουν γέροντε που το λένε εκείνη την ώρα? Τίποτα, απλώς το λένε επειδή τους πειράζει η συνείδηση και νομίζουν ότι αφού το είπαν, είναι εντάξει. Και οι άλλοι δεν ακούνε? Όχι, το λένε στο αυτί τους. Και τα Εβραιόπουλα έχουν επαναστατήσει εναντίον των Ραβίνων. Ο Μεσσίας, λένε, ήρθε. Ποιο Μεσσία περιμένετε? Στην Αμερική μια ομάδα νέων που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή εκδίδουν ένα περιοδικό στο οποίο γράφουν: «Ο Μεσσίας ήρθε. Σε όποιον δεν πιστεύει ότι ήρθε ο Μεσσίας, θα στέλνουμε δωρεάν το περιοδικό ώσπου να πιστέψει. Όποιος πιστεύει να στέλνει συνδρομή για να το στέλνουμε και σε άλλους να πιστέψουν». Εβραίοι είναι αυτοί? Ναι, Εβραίοι. Και έγιναν χριστιανοί. Τώρα το ότι πίστεψαν κάτι είναι. Μπορεί να υπάρχουν γέροντα ραβίνοι κρυπτοχριστιανοί? Ραβίνοι να είναι κρυπτοχριστιανοί? Μένει ραβίνος ο άλλος άμα γίνει χριστιανός? Δηλαδή να διδάσκει στους Εβραίους ότι δεν ήρθε ο Μεσσίας και όταν ψυχοραγούν να τους λέει ότι ήρθε ο Μεσσίας? Γέροντα, και σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα? Να, εξαιτίας σου και εξαιτίας μου καθυστερούν για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στη διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τη νύφουση, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Να, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια, τους αφιλότιμους. Το κάνουν για να παρουσιάσουν όμορφα το έξι και να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει και το σφράγισμα. Γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666. Είδες, στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό, τώρα και στις σούστες. Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλο. Δηλαδή το 666 να παίρνει το 666. Έχει γραφεί ότι όταν κυκλοφορήσει η παράσταση με το φίδι να τρώει την ουρά του, θα σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τι Κίνα, τι Ινδία, έχει πιάσει. Και πώς ξέρουν και βάζουν αυτό τον αριθμό, γέροντα? Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνει ο διάβολος, όπως και οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για 300 αργύρια, ότι θα τον ποτίσουν ξύδι, θα διαμερίσουν τα ημάτια του. Πριν από 2.000 χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται με τον αριθμό 666.
Ο έχονουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, ο αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χιξιές. Αυτό για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν σε διάφορους πολέμους και η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν όλο τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτό τον παλιό φορολογικό αριθμό που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλο αριθμό. Αυτό είναι το σύμβολο του Μαμονά. Το πήραν από τα σταθμά του χρυσού. Δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά δεν πάβει να είναι Μαμονάς. Όμως το Ευαγγέλιο λέει «Η Χριστό η Μαμονά, ου δίναστε Θεό δουλεύειν και Μαμονά». Τα πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τα σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν με τον πομπό και τάκ τα βρίσκουν. Έτσι ξέρουν το κάθε σκυλί που βρίσκεται. Όσα σκυλιά δεν έχουν τη μάρκα τους και είναι αδέσποτα, τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους. Τόνους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από το δορυφόρο σε ποιο πέλαγος είναι. Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό. Και για να το κάνει κανείς, θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα, όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666, δεν θα μπορεί ούτε να πουλά, ούτε να αγοράζει, ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κλπ. Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλο τον κόσμο και άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα, δεν θα μπορεί να δουλέψει, είτε κόκκινος, είτε μαύρος, είτε άσπρος. Όλοι δηλαδή. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία και μόνο όσοι θα έχουν δεχθεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές. Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται? Μου έλεγε κάποιος ειδικός ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Όσοι σφραγιστούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά που θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Γέροντα, πότε θα τους βοηθήσει, μετά? Όχι, τότε. Αφού γέροντα δεν θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν, πώς θα περάσουν καλύτερα? Να δεις, ο Θεός ξέρει έναν τρόπο. Το ξέρω κι εγώ αυτόν. Λοιπόν, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα και μου έστειλε μετά το τηλεγράφημα. Ο Θεός πώς μας οικονομάει? Πω πω. Γέροντα, γιατί το σφράγισμα λέγεται και χάραγμα? Γιατί δεν θα είναι επιφανειακό. Χαράσω τι θα πει? Δεν θα πει τραβώ βαθιές γραμμές, χαρακές. Το σφράγισμα θα είναι χάραγμα που θα το βάλουν πρώτα σε όλα τα προϊόντα και μετά θα επιβάλλουν να γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Σε ένα γιατρό από το Τορόντο είχα πει πριν από 2 χρόνια για το σφράγισμα και τώρα μου είπε εκείνος, διάβαζε σε μια εφημερίδα ότι αντί για κάρτα ζητούν εντυπώματα στο χέρι. Προχωρούν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει εκείνο και εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι που έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν και συσκευή που παρακολουθεί αυτούς που βλέπουν τηλεόραση. Σε λίγο όσοι θα έχουν τηλεόραση θα βλέπουν στην τηλεόραση και θα τους βλέπουν. Δηλαδή θα παρακολουθούν και θα παρακολουθούνται. Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη τη ζωή τους. Τι λένε, τι κάνουν, όλα. Βλέπεις τι δικτατορία σκέφτηκε ο διάβολος. Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666 όπου στεγάζουν το κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους. 6 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Εξομολόγηση όλη με ένα κουμπί. Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε τη δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα. Ενώ τόσο ολοκάθαρα ενεργείται το μυστήριο αυτό, για το οποίο μας έχει ενημερώσει εδώ και 2.000 χρόνια ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στεναχωριέμαι, γιατί πολλοί ακόμα ιερείς και επίσκοποι δεν βλέπουν το θέμα πνευματικά, αλλά καθαρά κοσμικά. Λένε στον κόσμο πως δεν συμβαίνει τίποτα και ούτε πειράζει να πάρουμε τις νέες ταυτότητες και κάρτες. Η ταυτότητα δεν είναι σφράγισμα, είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος. Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μία μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολλή προσευχή.
Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή, να μιλήσει, να εξηγήσει στους πιστούς για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως, να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβει μια θέση σοβαρή και σεβαστούν την ελευθερία των πιστών, και όποιος θέλει να βγάλει νέα ταυτότητα, όποιος θέλει να έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολλής κόσμος θα κάνει τη δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν τη νέα και οι άλλοι καημένοι ευλαβείς θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. Τώρα, αφού ο Υπουργός τους υποσχέθηκε να μην βάλει το 666 ταυτότητες, ούτε ορατός ούτε αοράτος, και αυτό είναι κάτι. Θα κάνουμε υπομονή, θα δείξουν τα πράγματα. Και μόνο που λένε ότι δεν θα βάλουν το 666 είναι κάτι. Αρνούνται και οι ίδιοι. Ας δούμε τελικά τι θα βάλουν. Μέχρι ότου να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί να έρθει η οργή του Θεού. Το σφράγισμα του Αντιχρίστου και πώς θα το επιβάλλουν. Γέροντα θα μπορούν να επιβάλλουν με τη βία το σφράγισμα. Μέχρι εκεί η ευγένειά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε, χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρήστε. Αν το δεχόσασταν θα ήταν ευκολότερο. Ούτε χρυσά νομίσματα, ούτε δολάρια. Αν έχει κανείς, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό να φροντίσει να ζει κανείς από τώρα απλά, λιτά, να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και κανένα ζώο, κάμια κατσίκα, λίγες κότες. Να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελούν πολύ, αφού τα τρόφιμα δεν κρατούν και χαλούν πολύ γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο. 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευτούν οι ημέρες για τους εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. Γέροντας, αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός. Ναι, εδώ βλέπεις έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός για να τον σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μία μπόρα είναι, μία μικρή κατοχή του Αντιχρίστου Σατανά. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη. Και μετά θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στον Χριστό και μετά θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν αυτή την επέμβαση του Χριστού με τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μία επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μία σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες και θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβά να τους πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Οικουμένη και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής και κρίνει τον κόσμο όλο. Άλλο κρίση, άλλο μία επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Σφράγισμα ίσον άρνηση. Ενώ ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στην Αποκάλυψη για το χάραγμα, μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Τι να τους πεις. Ακούει δυστυχώς κανείς για ένα σωρό ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς. Ένας λέει, εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666 και θα βάλω πάνω ένα σταυρό. Άλλος, εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και ένα σταυρό στο μέτωπο. Και ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. Νομίζουν ότι θα γιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Ένας δεσπότης μου είπε, εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω δίπλα ένα σταυρό. Δεν τον αρνούμε τον Χριστό, απλώς εξυπηρετούμε. Εντάξει, του λέω, εσύ είσαι δεσπότης και βάζεις το όνομά σου λόγω ιδιότητάς σου ένα σταυρό. Ο κόσμος τι θα κάνει. Το βρώμικο δεν αγιάζεται. Το καθαρό νερό δέχεται τη χάρη και γίνεται αγιασμός. Η πέτρα με θαύματα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρισία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας, με το σύμβολό του, δεν αγιάζεται αν βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού.
μόνο όταν διατηρούμε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, με το οποίο απαρνούμαστε τον Σατανά, συντασσόμαστε με τον Χριστό και δεχόμαστε το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Βλέπεις, προχωράνε με μία λογική, θα βάλουν δίπλα ένα σταυρό και εντάξει. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά και αυτό ήταν άρνηση. Αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα, με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και να λένε ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, αν κάποιος δεχθεί το σφράγισμα από άγνοια, από αδιαφορία θα είναι. Τι άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και να μην ξέρει κανείς, πρέπει να ενδιαφερθεί, να μάθει. Αν πούν ότι δεν ξέραμε, γι' αυτό δεχτήκαμε το σφράγισμα, θα μας πει ο Χριστός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται, διακρίνειν. Τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε. Έστω και εν αγνία του να σφραγιστεί κάποιος, χάνει τη θεία χάρη και δέχεται τη δημονική ενέργεια. Βλέπεις το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα, όταν ο ιερεύς το βουτάει στο νερό, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, χωρίς εκείνο να το ξέρει, και μετά κατοικεί μέσα του η θεία χάρης. Γέροντα, μερικοί λένε ότι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνει. Τι να μας απασχολεί? Ναι, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι μου. Κι εγώ ακούω μερικούς να λένε, οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτοί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αν ήταν, θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο, πιο κρυφό. Καλά, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για 30 αργύρια θα προδώσουν τον Χριστό. Γιατί δεν ζητούσαν 31 ή 29 και ζήτησαν 30? Αλλά ήταν τυφλωμένοι. Ήξερε ο Θεός ότι έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει. Μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο, στο Κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει έτσι και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μια διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φτάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες. Δεν λένε τουλάχιστον έτσι μου λέει ο λογισμός, αλλά λένε έτσι είναι και λένε και ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν για να δικαιολογήσουν τα πάθη τους. Όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Καλύτερα να μην συμβούν τα σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας. Ο άλλος που θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, τη δειλία του, λέει «Α, βλέπεις, ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθεί. Εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο, επομένως και αν αρνηθώ τον Χριστό δεν είναι τίποτα». Ενώ ο Άγιος λέει να μην συμβούν για να μην δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις λοιπόν πως ο διάβολος πλανεύει. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί, εντός παρενθέσεως, φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν μωρά δήθεν για να μην τα στεναχωρήσουν. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Ή πάλι λένε, μη μιλάτε για αυτό το θέμα, για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, να μην στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό, να μην φοβάστε τίποτα, στο κάτω-κάτω θα πάμε και σαν μάρτυρες, τότε θα τους προετοιμάσουν. Αν κανείς γνωρίσει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται, πονάει για τη σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται? Εκτός που δίνουν μερικοί οι δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν κι άλλες ψυχές στην απώλεια? Η Γραφή όταν λέει «από πλανάν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς», εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Λοιπόν, πίσω από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου.
ή να δώσωση αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να ή να μη της δύναται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί. Ακούστε αυτό, παιδιά μου. Μια γυναίκα μου λέει, ζαλάδα είναι γέροντα τα παιδιά, βαριέται να έχει παιδιά. Όταν μια μάνα σκέφτεται έτσι, είναι ένα άχρηστο πράγμα, γιατί οι μανάδες κανονικά έχουν αγάπη. Μπορεί μια κοπέλα πριν κάνει οικογένεια να την ξυπνάει η μάνα της στις 10 η ώρα το πρωί. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει η ίδια μάνα και θα έχει να ταΐζει το παιδί της, να το πλένει, να το καθαρίζει, δεν κοιμάται ούτε τη νύχτα, γιατί παίρνει μπρος η μηχανή. Όταν ο άνθρωπος έχει θυσία, δεν γκρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Αυτή η γυναίκα που σας λέω, αν έλεγε «Ω Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω, δεν μου έδωσες μόνο παιδάκια, αλλά και πολλά αγαθά. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε και εγώ έχω τόσα σπίτια, έχω και από τον πατέρα μου περιουσία, ο άνδρος μου παίρνει καλό μισθό, βγάζω κι εγώ 2 μισθούς από ενίκεια, δεν ταλαιπωρούμε». Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, δεν τα άξιζα εγώ αυτά τα πράγματα. Αν σκεφτόταν έτσι, θα έφευγε με τη δοξολογία η κακομοιριά της. Και μόνο δηλαδή αν ευχαριστούσε το Θεό μέρα νύχτα θα ήταν αρκετό. Γέροντα, η θυσία δίνει χαρά. Βέβαια, και τι χαρά. Αυτή τη χαρά της θυσίας δεν τη γεύονται σήμερα οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Δεν έχουν μέσα τους ιδανικά, βαριούνται που ζούνε. Η λεβεντιά, η αυταπάρνηση είναι η κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Θυμάμαι παλιά στα χωριά πήγαιναν τη νύχτα να ανοίξουν αθόρυβα κανένα δρόμο χωρίς να τους δει κανείς για να τους συγχωράνε όταν πεθάνουν. Τώρα σπάνια συναντάς αυτό το πνεύμα της θυσίας. Ακόμη και εκεί στο Άγιον Όρος έβλεπα σε μια λιτανία τους μοναχούς. Περνούσαν κοντά από μια βάτο και σκάλωναν τα επανοκαλυμάφια τους σε ένα κλονάρι. Κανείς δεν το έσπασε να διευκολύνει και τους άλλους. Όλοι έσκυβαν για να μην σκαλώσουν. Μετάνοια στη βάτο έβαζαν. Να ήτανε τουλάχιστον και η Αγία Βάτο θα τέριαζε. Αλλά καθένας λέει, ας το τακτοποιήσει ο άλλος και εγώ ας κάνω τη δουλειά μου. Μα γιατί να μην το κάνεις εσύ αφού πρώτος το είδες. Έτσι κάνουν οι κοσμικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τι να την κάνω τέτοια ζωή. Δεν πεθαίνω 1000 φορές. Σκοπός είναι ο καθένας να σκέφτεται τον άλλο, τον πόνο του άλλου. Έχει χάσει πια ο κόσμος τον έλεγχό του. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους. Σας έχω πει μερικές φορές, τότε με την Κύλη, σε τι κατάσταση ήμουν εκεί στο Καλύβι. Όταν χτυπούσε κάποιος το καμπανάκι στην πόρτα, έβγαινε να του ανοίξω ακόμη και μέσα στα χιόνια. Αν ο άλλος είχε σοβαρά προβλήματα, ενώ προηγουμένως ήμουν πεσμένος στο κρεβάτι, τότε ούτε καν αισθανόμουν τον πόνο. Έπαιρνα και να τον κεράσω, με το ένα χέρι κερνούσα και μετά λοκρατούσα την Κύλη. Όση ώρα συζητούσα ούτε καν ακουμπούσα πουθενά, ενώ πονούσα πολύ για να μην καταλάβει ο άλλος ότι πονάω. Όταν έφευγε, σοριαζόμουν κάτω από τον πόνο. Δεν είναι ότι προηγουμένως είχε περάσει ο πόνος, ότι είχα γίνει καλά με θαύμα, αλλά καταλάβαινα και τον άλλο που πονούσε και ξεχνούσε το δικό μου πόνο. Το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου. Όλη η βάση είναι τον άλλο να τον νιώσει σαν αδελφό, να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να συγκινεί τον Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας άνθρωπος να πει «Ας δώσω τη σειρά μου στον άλλο και ας καθυστερήσω λίγο». Λίγες είναι αυτές οι ψυχές, οι ευλογημένες που σκέφτονται τον άλλο. Ακόμη και στους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει ένα αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της αδιαφορίας. Το καλό είναι μόνο όταν αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του, τον ύπνο του, ανάπαυση και άλλα.
Γι' αυτό είπε ο Χριστός «εκ του υστερήματος». Όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω το καλό δεν έχει αξία. Όταν όμως είμαι κουρασμένος και ζητάει κάποιος να του δείξω το δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. Ή όταν είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτήσω με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Αν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα, μπορεί να το κάνω για να χαρώ τη συντροφιά, να διασκεδάσω. Ενώ όταν είμαι κουρασμένος και κάνω μια θυσία για να βοηθήσω τον άλλο, αισθάνομαι παραδεισένια. Χαρά παραδεισένια. Τότε η ευλογία του Θεού με βομβαρδίζει. Όταν κανείς βαριέται όχι μόνο να κάνει μια εξυπηρέτηση, αλλά ακόμη και να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του. Αυτός κουράζεται και με την ξεκούραση. Ένας που βοηθάει ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αν δει λόγου χάρη κάποιον που δεν έχει σωματικές δυνάμεις να δουλεύει και να κουράζεται, θα του πει «κάτσε λίγο να ξεκουραστείς» και θα κάνει εκείνος τη δουλειά του. Ο αδύναμος θα ξεκουραστεί σωματικά, ο άλλος όμως θα νιώσει πνευματική ξεκούραση. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν αλλοιώνεται πνευματικά. Ό,τι γίνεται με την καρδιά δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μια μηχανή που φορτίζεται. Όσο δουλεύει τόσο φορτίζεται. Βλέπεις τα αλυσοπρίωνα. Όταν βρούνε κούτσουρο μαλακό κάνουν φρουρ και σταματούν. Όταν όμως βρουν κούτσουρο καιρό ζορίζονται, φορτίζονται, δουλεύουν. Και όχι μόνο στο να δίνουμε αλλά και όταν πρόκειται να πάρουμε κάτι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να κοιτάμε πάντα τι αναπαύει και την άλλη ψυχή. Να μην υπάρχει μέσα μας απληστία, να μην έχουμε το λογισμό ότι δικαιούμαστε να πάρουμε όσα θέλουμε και ας μην μένει τίποτα για τον άλλο. Γέροντα, πάλι το πνεύμα της θυσίας μπαίνει. Μα στην πνευματική ζωή όλη η βάση εκεί είναι. Και ξέρεις τι χαρά νιώθει ο άνθρωπος όταν θυσιάζεται. Δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθει. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται συγγενεύει με τον Χριστό. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι θυσία. Ο άνθρωπος αποδώσει τον παράδεισο ή την κόλαση. Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Γέροντα, αν κάποιος δεν έχει γευθεί τη χαρά της θυσίας, πώς μπορεί να φτάσει στη θυσία? Α, μπορεί όταν έρθει στη θέση του άλλου. Όταν ήμουν στο στρατό, συχνά το πολυβολείο ήταν γεμάτο νερό. Στον ασύρματο οι μπαταρίες ήθελαν αλλαγή και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν φορτωμένη η γραμμή. Βρεχόμουνα μέχρι τη μέση. Η χλένη μου έσταζε. Προτιμούσα όμως να κάνω μόνος μου τη δουλειά για να μην ταλαιπωρηθούν οι άλλοι και χαιρόμουνα που το έκανα. Ο διοικητής μου έλεγε «Είμαι αναπαυμένος και ήσυχος όταν κάνεις εσύ τη δουλειά, αλλά σε λυπάμαι. Πέσε κάποιον άλλο να πάει». «Όχι, χαίρομαι κύριε διοικητά», του έλεγα. Στη δηλοχία ήταν ακόμη ένας ασύρματιστής, αλλά δεν τον άφηνα στις επιχειρήσεις να κουβαλήσει ούτε την μπαταρία, ούτε τον ασύρματο, αν και ήταν πολύ βαριά, για να μην βρεθεί σε κίνδυνο. Με παρακαλούσε εκείνος. «Μα γιατί δεν μου τα δίνεις?» «Εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά», του έλεγα. «Αν σκοτώσουν εσένα, θα δώσω λόγο στον Θεό». Έτσι, ο Θεός μας φύλαξε και τους δύο. Δεν άφησε να σκοτωθεί ούτε εκείνος ούτε εγώ. Προτιμότερο είναι για έναν ευαίσθητο άνθρωπο να σκοτωθεί ο ίδιος μια φορά από αγάπη για να προστατέψει τον πλησίον του παρά να αμελήσει, να δηλιάσει και ύστερα να σφάζεται συνέχεια από τη συνείδησή του σε όλη του τη ζωή. Μια άλλη φορά στον ανταρτοπόλεμο τότε με τις επιχειρήσεις. Οι αντάρτες μας είχαν αποκλείσει έξω από ένα χωριό και οι στρατιώτες θα ρίχναν κλήρο ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπα. Αν πήγαινε κάποιος άπειρος ή απρόσεκτος μπορεί και να σκοτωνόταν και θα με έτυπτε μετά η συνείδηση. Καλύτερα σκέφτηκα να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς θα αντέξω μετά, θα μου λέει η συνείδησή μου «μπορούσες να τον γλιτώσεις, γιατί δεν τον γλίτωσες». Νίστευα κιόλας, ήμουν ανηστικός τέλος πάντων, οπότε μου λέει ο διοικητής μας «και εγώ προτιμώ να πας εσύ που πιάνεις πουλιά στον αέρα, αλλά να τρως για να έχεις αντοχή». Πήρα το όπλο και ξεκίνησα. Οι αντάρτες με πέρασαν για δικό τους και με άφησαν να περάσω. Πήγα στο χωριό, ανέβηκα σε ένα διόρροφο σπίτι. Μια αγριούλα που ήταν εκεί μου έδωσε εφόδια και γύρισα πίσω στη δηλοχία.
Τη μεγαλύτερη όμως χαρά την ένιωθα το χειμώνα, εκεί μέσα στα χιόνια. Θυμάμαι, ξύπνησα ένα βράδυ, οι άλλοι κοιμόντουσαν. Το χιόνι είχε σκεπάσει τις σκηνές. Πάω, πιάνω τον ασύρματο και βγάζω το χιόνι από τις τρύπες του ασύρματου. Βλέπω, δούλευε. Τρέχω στον διοικητή και του το λέω. Εκείνο το βράδυ, 26 κρυοπαγημένους έβγαλα μέσα από το χιόνι με τον κασμά. Εγώ δεν έκανα τίποτα για τον Χριστό. Αν το 10% από όσα έκανα στο στρατό τα έκανα για τον Χριστό, τώρα θα έκανα θαύματα. Γελάω. Γι' αυτό μετά στην καλοκαιρική έλεγα, στο στρατό για την πατρίδα ταλαιπωρήθηκα τόσο, για τον Χριστό μας όμως τι κάνω. Δηλαδή μπροστά στην ταλαιπωρία που πέρασα στο στρατό, στην καλοκαιρική αισθανόμουν σαν να ήμουν βασιλόπουλο. Άσχετα αν είχα ή δεν είχα παξιμάδι. Γιατί στις επιχειρήσεις του στρατού, ξέρεις τι νηστεία κάναμε. Τρώγαμε μόνο σπυρωτό χιόνι. Οι άλλοι έτρεχαν, βρίσκανε και κάτι να φάνε. Εγώ με τον ασύρματο δεν μπορούσα και να μετακινηθώ. Μια φορά ήμασταν νηστικοί 13 ημέρες. Μόνο μια κουραμάνα και μισή ρέγγα μας είχαν μοιράσει. Νερό έπινε από το χιόνι, από τις ματιμασιές των ζώων. Και δεν ήταν και καθαρό, βρόχινο, αλλά λασπωμένο. Είχα πει και μια πορτοκαλάδα μια φορά. Είχα σκάσει για νερό. Οπότε μέσα μετά στην καλοκαιρική ακόμη και ζούδια να έχει το νερό μου φαινόταν μεγάλη ευλογία. Έμοιαζε τουλάχιστον με νερό. Μια άλλη φορά, ένα απόγευμα, είχε κοπεί η έρπουσα γραμμή. Ήτανε Δεκέμβρης μήνας το 1948. Το χιόνι πάρα πολύ. Στις 4 η ώρα το απόγευμα έρχεται μια διαταγή να πάμε στο χωριό 2 ώρες μακριά, να φτιάξουμε τη γραμμή και να γυρίσουμε πίσω. Εν τω μεταξύ δεν είχε ακόμη ούτε 2 ώρες μέρα. Οι στρατιώτες ήταν σκοτωμένοι στην κούραση, δεν είχαν κουράγιο να ξεκινήσουν. Και πού να βρεις γραμμή με τόσο χιόνι. Γιατί γέροντα δεν ξέρατε το δρόμο που ήταν η γραμμή. Περίπου το δρόμο τον ήξερα, αλλά θα μας έπιανε νύχτα. Τέλος πάντων, μου δώσανε μια ομάδα και ξεκινήσαμε. Στην αρχή ανοίξαμε μέσα στο στρατόπεδο με το φτιάρι το δρόμο από το χιόνι και έτσι προχωρήσαμε λίγο για να αναπαύσουμε το διοικητή. Μετά λέω, άντε προχωράμε γιατί πρέπει και να γυρίσουμε. Πήγαινα μπροστά γιατί οι άλλοι ήταν όλο αντίδραση. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνουμε εμείς, μου λέγανε. Συνέχεια αυτό. Προχωρούσα, βούλιαζα στο χιόνι, με τραβούσανε πάνω, ξαναβούλιαζα, με ξανατραβούσανε. Είχα και ένα ξύφος και το κάρφωνα κάτω για να κάνω γύρωση. Έπρεπε συνέχεια να ελέγχω. Έμπαινα μπροστά. Προχωρήστε, τους έλεγα. Από εδώ δεν περνούν ζώα για να κόψουν τη γραμμή. Μόνο σε κανένα λάκκο που η γραμμή είναι εν αέριος, εκεί να ελέγξουμε. Τελικά φτάσαμε σε ένα χωριό που είχε πεζούλια και καθώς το χιόνι είχε στιβαχθεί από τον αέρα, δεν ξεχώριζε τίποτε. Όταν φτάσαμε στα πεζούλια, πέφτω μέσα στο χιόνι. Τρομάξανε να με βγάλουν οι άλλοι. Σιγά σιγά, ύστερα από το ένα πεζούλι στο άλλο, κατεβήκαμε όλοι. Μην τα ρωτάς πού. Αργά το βράδυ στο χωριό. Βρήκα σε κάτι λάκκους σε ένα-δυο μέρη τη γραμμή κρεμασμένη, τη συνδέσαμε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με το διοικητή. Μας λέει ο διοικητής, να γυρίσετε πίσω. Πώς να γυρίσουμε, εκτός που ήταν και νύχτα, πώς να ανέβουμε τα πεζούλια. Κουτρουβάλα είχαμε κατεβεί, πού να βρεις το δρόμο. Μα έτσι στον ανήφορο πώς να γυρίσουμε, του λέω. Στον κατήφορο τέλος πάντων κατεβήκαμε. Να γυρίσουμε αύριο το πρωί από την άλλη μεριά του χωριού κάνοντας το γύρο. Τίποτα, λέει ο διοικητής. Απόψε θα γυρίσετε. Ευτυχώς, άκουσε ένας υπασπιστής το διοικητή, τον παρακάλεσε να μας αφήσει να μείνουμε τη νύχτα στο χωριό και έτσι μείναμε. Σε ένα σπίτι μας έδωσαν 2-3 βελέτζες και επειδή είχα απουντιάσει, όπως έμπαινα μπροστά και άνοιγα τα χιόνια, είχα γίνει και τελείως μουσκεμα, οι άλλοι με λυπηθήκανε γιατί κατά κάποιο τρόπο την πλήρωσα εγώ που τραβούσα μπροστά. Με βάλανε και στη μέση να ζεσταθώ. Τότε είχαμε φάει μόνο ένα κομμάτι κουραμάνα. Μεγαλύτερη χαρά δεν θυμάμαι να έχω νιώσει στη ζωή μου. Βλέπετε, αναγκάστηκα να σας πω αυτά τα παραδείγματα
για να καταλάβετε τι θα πει θυσία. Δεν σας τα είπα όλα αυτά για να με χειροκροτήσετε, αλλά για να καταλάβετε από πού βγαίνει η πραγματική χαρά. Έπειτα στο γραφείο διαβιβάσεων ο ένας μου έλεγε ψέματα. «Έρχεται ο πατέρας μου και πρέπει να πάω να τον δω, σε παρακαλώ, κάθισε λίγο στη θέση μου». Ο άλλος μου έλεγε. «Ήρθε η αδελφή μου και δεν ήταν ούτε καν αδελφή του». Κάποιος άλλος κάτι άλλο και εγώ καθόμουν συνέχεια στην υπηρεσία για τον ένα, για τον άλλο. Όλο θυσιαζόμουν. Ύστερα σκούπιζα, καθάριζα, γιατί εκεί στη δημιουργία διαβιβάσεων απαγορευόταν να μπαίνουν άλλοι. Ούτε αξιωματικός από άλλη υπηρεσία δεν μπορούσε να πάει μέσα, γιατί ήταν και καιρός πολέμου. Καθαρίστρια να πάρουμε δεν μπορούσαμε. Έπαιρνα λοιπόν τη σκούπα και καθάριζα όλους τους χώρους. Εκεί έμαθα να σκουπίζω. «Εδώ είναι μια υπηρεσία», έλεγα. «Είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν κάνει να είναι ακατάστατα». Ούτε υποχρέωση είχα να σκουπίσω, ούτε ήξερα πως σκούπισμα. Μήπως είχα πιάσει ποτέ σκούπα στο σπίτι μας. Και να ήθελα να πιάσω, θα με σκότωνε στο ξύλο η αδερφή μου. «Καθαρίστρια», με λέγαν οι άλλοι. «Αιώνιο θύμα», με έλεγαν. Αλλά δεν τα λάβαινα υπόψη μου, και ούτε για να ακούσω το ευχαριστώ το έκανα. Το έκανα από μέσα μου, γιατί το ένιωθα ως ανάγκη και το χαιρόμουν. «Γέροντα, δεν σας περνούσε ο αριστερός λογισμός? Δεν λέγατε, παραδείγματος χάρη, ο άλλος γυρίζει, δεν πάει να δει την αδερφή του που μου είπε?» «Α, όχι, δεν μου περνούσε λογισμός. Από τη στιγμή που μου έλεγε ο άλλος, σε παρακαλώ μπορείς να καθίσεις λίγο, τελείωσε. Άλλος μου ζητούσε χρήματα και μου έλεγε δήθεν ότι τα ήθελε για τα παιδιά του, και αυτός όχι μόνο δεν έστελνε στα παιδιά του, αλλά ζητούσε και από τη γυναίκα του για να ξοδεύει για τον εαυτό του. Κατάλαβες, ε? Ούτε το έκανα για να μου πούνε μπράβο. Το αισθανόμουν ως ανάγκη. Επειδή δεν έβγαινα εγώ έξω, το είχαν οι άλλοι εκμεταλλευτεί και μου άφηναν όλη τη δουλειά. Έβγαζα όλη τη δουλειά της διμπηρίας. Ένα σωρό σήματα διαβιβάσεων. Να βροντάνε συνέχεια οι θηρίδες. Εκεί είχα γίνει ερείπιο. Ένα διάστημα μάλιστα είχα συνέχεια και 39,5 πυρετό και δεν έλεγα σε κανένα τίποτα. Έπειτα έπεσα πτώμα από την υπερκόπωση. Λιποθύμησα. Με πετάξανε και σε ένα φορείο. «Άντε, Βενέδικτε», άκουσα να λένε. Γιατί με λέγανε έτσι, επειδή Βενέδικτος ονομαζόταν ο ιεροκήρυκας της περιοχής και οι συστρατιώτες με πείραζαν και με αποκαλούσαν Βενέδικτο. «Άντε, θα σε πάμε με το φορείο για γενική επισκευή, εκεί που φτιάχνουν τα χαλασμένα αυτοκίνητα». Και αλήθεια, με πήγαν σε ένα νοσοκομείο και εκεί εγκαταλελειμμένος, ποιος να μου δώσει σημασία, όλοι κοιτούσαν τότε τους τραυματισμένους. Αλλά ένιωθα χαρά, τη χαρά αυτή που βγαίνει από τη θυσία. Γιατί από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η δική μου ανάπαυση. Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται για αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από τον Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται τη Θεία Χάρη. Αυτός τότε είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε, αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του, και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ και από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Όμως αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα ακοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κτλ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην τη σκεφτούν οι άλλοι αυτή την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της? Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση αυτό. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού, πώς εργάζεται ο Θεός. Στις δυσκολίες δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος. Εκεί φαίνεται αν έχει πραγματική αγάπη, θυσία.
Και όταν λέμε ότι ένας έχει θυσία, εννοούμε ότι την ώρα του κινδύνου δεν υπολογίζει τον εαυτό του και σκέφτεται τους άλλους. Βλέπεις και η παροιμία λέει «Ο καλός φίλος την ανάγκη φαίνεται». Θεός φυλάξει, αν λόγου χάρη τώρα έπεφταν βόμβες, θα φαινόταν ποιος σκέφτεται τον άλλο και ποιος σκέφτεται τον εαυτό του. Όμως όποιος έχει μάθει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σε μια δυσκολία πάλι τον εαυτό του θα σκέφτεται. Και ο Θεός δεν θα τον σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν από τώρα δεν σκέφτεται κανείς τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται τους άλλους, και στον κίνδυνο τους άλλους θα σκεφτεί. Τότε ξεκαθαρίζουν ποιοι έχουν πραγματική θυσία και ποιοι είναι φύλαφτοι. Αν δεν αρχίσει κανείς να κάνει από τώρα καμιά θυσία, να θυσιάσει μια επιθυμία, έναν εγωισμό, πώς θα φτάσει να θυσιάσει τη ζωή του σε μια δύσκολη στιγμή? Αν τώρα σκέφτεται τον κόπο να κοιτάει να μην κοπιάσει λίγο παραπάνω από έναν άλλο σε μια δουλειά, πώς θα φτάσει στην κατάσταση να τρέχει να σκοτωθεί αυτός για να μην σκοτωθεί ο άλλος? Αν τώρα για μικρά πράγματα σκέφτεται τον εαυτό του, τότε που θα κινδυνεύει η ζωή του, πώς θα σκεφτεί τον άλλο? Τότε θα είναι πιο δύσκολα. Αν έρθουν δύσκολα χρόνια και έχει λόγου χάρη ο διπλανός του πυρετό και τον δει να πέσει στο δρόμο, θα τον αφήσει και θα φύγει. Θα πει, για να πάω να ξαπλώσω, μην πέσω κι εγώ κάτω. Ξέρετε, στον πόλεμο παλεύει η ζωή η δική σου με τη ζωή του άλλου. Λεβεντιά είναι να τρέχει ο ένας να γλιτώσει τον άλλο. Όταν δεν υπάρχει θυσία, ο καθένας πάει να γλιτώσει τον εαυτό του. Και είναι παρατηρημένο, όποιος πάει στον πόλεμο να ξεφύγει, τον βρίσκει εκεί η οβίδα. Πάει δίθεν να γλιτώσει και σπάζει τα μούτρα του. Γι' αυτό να μην κοιτάζει κανείς να ξεφύγει, και ιδίως όταν αυτό είναι εις βάρος των άλλων. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από τον Αλβανικό πόλεμο. Ένας στρατιώτης είχε μια πλάκα για να προστατεύει το κεφάλι του. Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να πάει λίγο πιο πέρα και την ακούμπησε κάτω. Πάει αμέσως ο διπλανός του και την παίρνει. Σου λέει, η ευκαιρία είναι να την πάρω εγώ τώρα. Την ίδια στιγμή τάκ πέφτει ένας όλμος επάνω του και τον διέλυσε. Αυτός έβλεπε τα πυρά που έπεφταν και πήρε την πλάκα για να γλιτώσει. Δεν υπολόγισε τον άλλο που θα γύριζε πάλι να την πάρει. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του και δικαιολόγησε κάπως και την πράξη του. Αφού πήγε πιο πέρα ο άλλος, μπορώ να την πάρω εγώ την πλάκα. Έφυγε, ναι, αλλά η πλάκα ήταν η δική του. Ένας άλλος, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος, προσπαθούσε να γλιτώσει. Κανένα δεν υπολόγιζε. Οι άλλοι βοηθούσαν, αυτός καθόταν στο σπίτι του. Κοίταζε μέχρι την τελευταία ώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα να ξεφύγει. Αργότερα, όταν είχαν έρθει οι Άγγλοι, πήγε στο στρατόπεδο, παρουσιάστηκε στο Ζέρβα και επειδή είχε και αμερικάνικη υπηκότητα, βρήκε ευκαιρία και έφυγε για την Αμερική. Μόλις έφτασε εκεί, πέθανε. Η γυναίκα του, η καημένη, έλεγε, πήγε να ξεφύγει από τον Θεό. Αυτός πέθανε, ενώ άλλοι που πήγαν στον πόλεμο έζησαν. Άντε, θα σας πω και άλλα παραδείγματα από το στρατό. Θυμάμαι, στο στρατό το σύνολο είχε ένα κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν ή όχι στην άλλη ζωή. Γιατί να σκοτωθεί ο άλλος, είναι οικογενειάρχης, έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από τη θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στη θεία δικαιοσύνη, στη θεία ανταπόδοση. Ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν για αυτήν στην άλλη ζωή. Στην κατοχή, τότε με το δαβάκι, οι Ιταλοί είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών, τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν. Ύστερα τους πρώτους που έπιασαν τους βασάνισαν για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν όπλα. Εκεί να δείτε, κοσμικοί άνθρωποι και τι θυσία έκαναν. Στην Κόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έκτισαν τώρα το ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ήταν πρώτα ένα τζαμί. Τους έκλειναν λοιπόν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη τη νύχτα με βούρδουλα, που είχε πάνω κολτσίδες, ολογκάθια ή με καλώδια γδαρμένα. Έβγαιναν έξω τα σύρματα, έδεναν και στην άκρη μολύβια και με αυτά τους χτυπούσαν. Και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έκδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγονται δε οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική.
Από εδώ βγήκε αυτό που λέει ξύλο μεταμουσικής. Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν οι καημένοι αίμα από το στόμα. Αλλά δεν μιλούσαν, γιατί σκέφτονταν. Αν μαρτυρήσουμε εμείς, ήξεραν ποιοι είχαν του φέκια. Ύστερα θα χτυπούν τον καθένα για να μαρτυρήσει. Γι' αυτό οι πρώτοι είπαν, ας πεθάνουμε εμείς για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι του φέκια. Κι ήταν μερικοί που για μια οκά ή για πέντε οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε παραδείγματος χάρη έχει δύο του φέκια. Πεινούσε και ο κόσμος προδίδανε τους άλλους. Οπότε και μερικοί Ιταλοί από ένα τάγμα που ήταν νόθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα πλέγματα που είχαν, βγάζανε το άχτι τους. Παίρνανε τα μικρά παιδιά, τα βάζαν τα καημένα γυμνά πάνω στη μασίνα που έκαιγε και τα πατούσανε να καούνε. Τα καίγανε για να μαρτυρήσουν αν οι γονείς τους έχουν τουφέκια. Δεν έχω, λέγανε οι μεγάλοι, και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτίμησαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μην φάνε άλλοι ξύλο ή για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο σώσανε πολύ κόσμο. Έτσι, από μερικά παλικάρια κρατήθηκε το ελληνικό έθνος. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια δεν πεθαίνουνε. Αν δεν υπάρχει ηρωισμός δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης ο καημένος τι τράβηξε και σε τι χρόνια. Ναι γέροντα, λέει κάπου κάπνισαν τα μάτια μου. Βέβαια κάπνισαν τα μάτια του από την ένταση και την αγωνία που είχε. Ήτανε σαν να έβγαζαν υδρατμού στα μάτια του. Βρέθηκε σε εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφτηκε, δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μην τον σκοτώσουν όταν αγωνιζότανε για την πατρίδα μας. Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινότανε καλόγυρος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. 3.000 μετάνοιες έκανε και είχε και τραύματα και πληγές. Ανοίγανε οι πληγές του, έβγαιναν τα έντερά του έξω όταν έκανε μετάνοιες και όμως τα βάζε μέσα. 3 δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς αν ήμασταν στη θέση του θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν. Θα μας κρίνουνε οι κοσμικοί. Γέροντα, για πέστε μας, κινδυνεύσατε καμιά φορά στον πόλεμο? Α, μια και δυο. Τα σκέφτομαι τώρα πώς βοηθούσε ο Θεός και συγκλονίζομαι. Τότε δεν σκεφτόμουν. Ειδικά το θάνατο δεν τον σκεφτόμουν καθόλου. Όταν είσαι αποφασισμένος για το θάνατο δεν φοβάσαι. Η απόφαση για το θάνατο ισοδυναμεί με 1.000 φύλακες. Ξέρεις, ο θάνατος είναι ασφάλεια. Στον πόλεμο οι ιεροί λόχοι έχουν την νεκροκεφαλή, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του για το καλό του άλλου ή για το κοινό καλό, δέχεται μέσα του θεϊκή δύναμη. Και να δείτε, αν κινηθεί κανείς με θυσία, ο Θεός τον σκεπάζει. Θυμάμαι μια φορά είχαμε οχυρωθεί πίσω από ένα βράχο. Εγώ είχα σκάψει ένα λακάκι και είχα κρυφτεί λίγο. Έρχεται ο ένας και μου λέει, να μπω κι εγώ. Έρχεται κι ο άλλος μου λέει, να μπω κι εγώ. Τους άφησα να μπουν αφού μου το ζητούσαν και έμεινα εγώ απ' έξω. Το βράδυ όταν έπεφταν τα πολλά βλήματα, με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Φορούσα κουκούλα, δεν φορούσα κράνος. Παιδιά, φωνάζω, με χτύπησε βλήμα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα, το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλέμμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου, είχε κουρέψει μόνο από μπρος προς τα πίσω τα μαλλιά μου, είχε σχηματίσει μια λωρίδα 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Εσείς δεν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δεν είδατε πόλεμο, εχθρούς. Και εύχομαι να μην δείτε και ούτε να καταλάβετε από αυτά. Αχ, τα χρόνια όμως αυτά είναι σαν μια χύτρα που βράζει και σφυρίζει. Θέλει μια σκληραγωγία, μια παλικαριά και έναν ανδρισμό. Αν τυχόν γίνει κάτι, κοιτάξτε, μην βρεθείτε απροετοίμαστες. Να ετοιμάζεστε από τώρα, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Γιατί ο Χριστός είπε, τι είπε? Γίνεστε έτοιμοι, έτσι δεν είπε? Σήμερα που ζούμε σε τέτοια δύσκολα χρόνια, για ένα λόγο παραπάνω, 3 φορές πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Γιατί δεν είναι μόνο ο ευνίδιος θάνατος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι και άλλοι κίνδυνοι. Α, να φύγει λοιπόν το βόλεμα του εαυτού μας, να δουλεύει το φιλότιμο, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Τώρα βλέπω σαν να είναι κάτι που πάει να γίνει και συνέχεια αναβάλλεται. Όλο αναβολές είναι. Ποιος τις κάνει? Ο Θεός πρόχνει. Άντε ένα μήνα ακόμα, άντε δύο. Έτσι πάει η υπόθεση. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη αληθινή, αδελφική, όχι ψεύτικη. Πάντα όταν υπάρχει το καλό ενδιαφέρον, ο πόνος, η αγάπη ενεργεί κανεί σωστά. Η καλοσύνη, η αγάπη είναι δύναμη. Και όσο μπορείτε να έχετε χεμήθεια και να μην ξανοίγεστε, ο ένας θα το πει στον άλλο και ο άλλος στον άλλο και τι βγήκε. Μπορεί ακόμη και από μια χαζομάρα να κάνετε κακό και να χτυπήσετε μετά το κεφάλι σας στον τοίχο. Να βλέπατε στο στρατό τι εχεμήθεια υπήρχε. Πρώτη δουλειά, αν κινδύνευες, ήταν να καταστρέψεις τα διακριτικά στοιχεία αν σε πιάσουν. Έκοβες τα στοιχεία κομματάκια για να τα καταπιείς. Μια φορά που βρέθηκα σε τέτοια δυσκολία τα κατάπια. Γιατί αν τα παίρνανε οι άλλοι, μάθαιναν ότι στο τάδε μέρος υπάρχει στρατός, εκεί έχει ανάγκη από τροφές. Έστελναν αυτή σήμα στο κέντρο, οπότε ερχόταν η αεροπορία και έριχνε σε αυτούς τρόφιμα και βομβάρδιζε το στρατό. Κατάλαβες, είναι πολεμικά πράγματα αυτά. Παρουσιαζόντουσαν οι άλλοι σαν στρατός, και αν σε έπιαναν και ήσουν στρατιστής, άστα, σου βγάζανε τα νύχια με τα νάλια για να μαρτυρήσεις τα διακριτικά. Και προτιμούσες να σου βγάλουν τα νύχια παρά να προδώσεις. Μια φορά ενός άλλου του έκαψαν τις μασχάλες για να παραδώσει μια επιστολή και δεν ομολόγησε. Έμεινε παράλυτος. Δεν ομολόγησε γι' αυτό και έγινε ομολογητής. Άλλες γυναίκες μετέφεραν μέσα στα σαμάρια έγγραφα αποφασισμένες να πεθάνουν. Ο θάνατος στον πόλεμο εξιλεώνει πολύ γιατί θυσιάζεται κανείς για να προστατεύσει τους άλλους. Εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους από καθαρή αγάπη για να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους, μιμούνται τον Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες, διότι τους τρέμει ακόμη και ο θάνατος, επειδή τον αψηφούν από αγάπη. Και έτσι κερδίζουν την αθανασία, παίρνοντας το κλειδί της αιωνιότητος κάτω από την πλάκα του τάφου και προχωρούν αλαφρά στην αιώνια μακαριότητα. Βέβαια τώρα το μοναχό τον βοηθάει φυσιολογικά η ζωή του να έχει την αγάπη, τη θυσία. Γιατί ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό, ξεκίνησε δηλαδή για τη θυσία. Δεν έχει και υποχρεώσεις. Γι' αυτό επιβάλλεται ο μοναχός να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας. Ο λαϊκός δεν ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ύστερα έχει και υποχρεώσεις. Σκέφτεται την οικογένειά του, αν έχει τα παιδιά του. Γι' αυτό έχει ελαφρυντικά, δικαιολογείται. Παραδείγματος χάρη σε έναν πόλεμο, ένας που έχει οικογένεια πάει να αποφύγει τον κίνδυνο για να μην μείνουν τα παιδιά του στον δρόμο. Δεν υπολογίζει ότι αν αποφύγει εκείνος ίσως σκοτωθεί κάποιος άλλος που έχει και εκείνος παιδιά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον για την οικογένεια. Σου λέει τα παιδιά μου να μην μείνουν στον δρόμο. Μπορεί να μην πιστεύει κιόλας στην άλλη ζωή και πάει να γλιτώσει αυτή τη ζωή. Δηλαδή γέροντα, ο μοναχός πρέπει να θυσιάζει συνέχεια τον εαυτό του. Κοίταξε, δεν είπαμε ότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μια θυσία? Τι κάνουμε αλλιώς? Αν χωλαίνεις αυτό το θέμα μοναχός, τότε δεν είναι μοναχός. Μετά τι πνευματικά να πεις? Δεν χωράνε τα πνευματικά όταν δεν υπάρχει θυσία. Όσα πνευματικά και αν κάνει από εκεί και πέρα ο μοναχός, τίποτα δεν είναι. Στο Άγιον Όρος αυτά τα πνευματικά τα λένε κουκουσκιάχτικα. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει δαιμόνια ο καλόγερος που κάνει τέτοια πνευματικά. Ίσα-ίσως τα κοράκια διώχνει. Όταν ο άνθρωπος παίρνει στα ζεστά τον αγώνα που έχει να κάνει σε αυτή τη ζωή, υπάρχει και η Θεία Φλόγα μέσα του. Άμα λείπει αυτή η Θεία Φλόγα, είναι άχρηστος. Αυτή είναι που του δίνει χαρά, του δίνει παλικαριά, του δίνει φιλότιμο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Πυρ ήλθον βαλήν.
Όταν υπάρχει αυτό το θείο πυρ, τότε και η ψαλμοδία και η προσευχή του, είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους, έχει αποτελέσματα. Ιδίως η γυναικεία καρδιά, όταν εξαγνιστεί, έχει μεγάλη δύναμη και στην προσευχή πολύ προχωράει. Γίνεται ραντάρ. Όποιος δεν έχει φιλότιμο θυσία θα έχει ή κοσμική χαρά ή κοσμική στεναχώρια. Όμως αγαλίαση πνευματική δεν μπορεί να νιώσει. Γι' αυτό σας λέω να καλλιεργήσετε τη θυσία, την αδελφοσύνη. Να αποκτήσει κάθε μία σας κατάσταση πνευματική για να μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της σε μια δύσκολη περίσταση. Αν δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση, δηλιάζει, επειδή αγαπάει τον εαυτό του. Μπορεί ακόμη και τον Χριστό να αρνηθεί, να τον προδώσει. Πρέπει να είσαστε αποφασισμένες να πεθάνετε. Εδώ κοσμικοί άνθρωποι θυσιάζονται, που ούτε και στον παράδεισο πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και η θυσία μας έχει νόημα. Οι κοσμικοί να έχουν άγνοια από όλα αυτά και να θυσιάζονται, να κινδυνεύουν για να προφυλάξουν τον άλλο και οι μοναχοί να μην θυσιάζονται. Εμείς ξεκινάμε για την αγάπη του Χριστού να πεθάνουμε, υποχρεώσεις δεν έχουμε. Δεν έχουμε και θυσία, τι κάνουμε τότε? Θα μας γελάνε και τα μυρμήγκια μετά. Είδες μυρμήγκια να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους? Αμέ, κοροϊδεύουνε τους θεμπέληδες. Γέροντα, ενδέχεται να έχω προθυμία να εξυπηρετώ και να μην έχω αγνά ελαττήρια? Α, αυτό φαίνεται. Όταν δεν είναι αγνά τα ελαττήρια, η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Οπότε το καταλαβαίνει και προσπαθεί να τα εξαγνίσει. Μου έκανε εντύπωση μια ψυχή που ήρθε αυτές τις μέρες. Όταν μαθαίνει ότι κάποιος είναι άρρωστος και υποφέρει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, πονάει, κλαίει και ζει μέσα στον κόσμο. Το είπε σε κάποιον και της είπε, «Α, αυτό μπορεί να είναι και του πειρασμού». Γίνεται να είναι αυτό του πειρασμού? Μόνο όταν το κάνει κανείς επιδεικτικά μπορεί να τον ξεγελάει ο πειρασμός και να ζει μια λανθασμένη κατάσταση. Να βγάζετε τον εαυτό σας από τις ενέργειές σας. Ο άνθρωπος όταν βγαίνει από τον εαυτό του βγαίνει από τη γη. Κινείται σε άλλη ατμόσφαιρα. Όσο παραμένει στον εαυτό του δεν μπορεί να γίνει ουράνιος άνθρωπος. Δεν γίνεται πνευματική ζωή χωρίς θυσία. Να θυμάστε και λίγο ότι υπάρχει θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ τον εαυτό μας. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά όχι να προσκυνούμε και την ανάπαυση. Ούτε λέω να ρίχνει κανείς πάλι τον εαυτό του στους κινδύνους, αλλά να έχει και λίγο ηρωισμό. Οι ήρωες με την παλικαριά τους αντιμετώπιζαν τον αγώνα του θανάτου. Μου έλεγε μια φορά ένας μοναχός που ήταν μαζί με το κονδύλι. Ο κονδύλις ήταν πατριώτης, ήρωας. Όταν οι Έλληνες με τον πόλεμο στη Μικρά Ασία είχαν κάνει αποβίβαση κοντά στην πόλη, αυτός ο κονδύλις μέσα στο καράβι μόλις είδε από μακριά την πόλη έκανε σαν τρελός. «Ρε παιδιά, θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε», φώναζε. «Τι σήμερα, τι αύριο, να πεθάνουμε παλικαρίσια, βρε παιδιά, ας πεθάνουμε ήρωες για την πατρίδα». Δεν είχε υπομονή ούτε να προσεγγίσουν στην ξηρά. Από την αγωνία, από τη λαχτάρα που είχε, δεν είδε ότι το καράβι δεν είχε ακουμπήσει ακόμη στην ξηρά, πήδηξε και έπεσε στη θάλασσα. Τόσο πολύ, δεν ήξερε τι κολύμπι, τρέξανε, τον βγάλανε. Γέροντα, μας είπατε να προσπαθήσουμε να μην είναι ο εαυτός μας σε κάθε μας ενέργεια. Μα πώς θα γίνει αυτό? Εσείς θα θέλετε όλα έτοιμα. Τι θα πει βγάζω τον εαυτό μου? Πότε βγάζω τον εαυτό μου? Πώς θα βγάλουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας? Πώς θα λαμπικάρουμε την αγάπη μας? Όσο δεν υπολογίζω τον εαυτό μου, τόσο βγάζω τον εαυτό μου. Και όταν κόβουμε το θέλημα, την αδυναμία, την ανάπαυση, τότε βγάζουμε τον εαυτό μας. Και με την υπακοή και με τη σιωπή πολλά εξασφαλίζονται από τον εαυτό μας. Και όταν δεν έχει διοτέλεια η αγάπη μας, πάλι βγάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να έχει και θυσία η αγάπη μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μπορεί να θέλει παραδείγματος χάρη μια ψυχή να πάει στη γερόντισσα και βλέπει μια άλλη αδελφή που θέλει και εκείνη να πάει.
Άννα, παραχωρήσει αμέσως τη σειρά της και ας ξέρει ότι η άλλη δεν έχει θέματα, τότε έχει την υπακοή, τη θυσία. Και όταν με όλη της την καρδιά παραχωρήσει τη θέση της και δεν μιλήσει με τη γερόντισσα, σε αυτή θα μιλήσει ο ίδιος ο Χριστός. Να το αισθανθεί όμως, ως ανάγκη, να το λέει η καρδιά της, όχι να το κάνει επειδή απλώς το λένε οι Άγιοι οι Πατέρες. Έτσι λαμβάνει διπλή τη χάρη του Θεού. Τότε η μία βοηθιέται πνευματικά ανθρωπίνως, ενώ η άλλη βοηθιέται θεϊκά, απευθείας από τον Χριστό. Παρατηρήστε και κοσμικούς που παρουσιάζουν τέτοια θυσία που δεν την έχουν ούτε μοναχοί. Στον κόσμο μου κάνει μάλιστα και εντύπωση αυτό. Παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μην πιστεύουν, να έχουν τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους, πώς τα οικονόμησε ο Θεός και έχουν μια μαλακή καρδιά. Ας πούμε βλέπουν κάποιον που έχει ανάγκη και ας είναι άγνωστος. Πάνε και του προσφέρουν βοήθεια. Άλλοι που δεν πιστεύουν ούτε και στον παράδεισο, αν δουν έναν κίνδυνο τρέχουν να προλάβουν να μην γίνει κακό, να σκοτωθούν αυτοί, να σωθούν οι άλλοι, να δώσουν περιουσίες κτλ. Να, πριν από χρόνια σε μια βιοτεχνία κινδύνεψε να τυλιχθεί ένας εργάτης σε ένα μηχάνημα. Και ενώ ήταν τόσοι άνδρες εκεί, έτρεξε μια γυναίκα να τον γλιτώσει. Οι άνδρες που ήταν και παλικάρια κοιτούσανε. Τον γλίσκωσε τελικά, αλλά νομίζω τυλίχθηκε εκείνη με το φόρεμά της και σκοτώθηκε. Μάρτυρας αυτή, μεγάλη υπόθεση. Τέτοιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, τον πετάνε έξω. Και όταν τον πετάνε έξω, τότε πετιέται μέσα τους ο Χριστός. Να σας πω και το άλλο, τα ανδραγαθήματα τα κάνουν αυτοί που έχουν παλικαριά και μεγάλη καρδιά, όχι οι μεγαλομπόοι, και είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν. Και στον πόλεμο, όσοι έχουν παλικαριά, επειδή έχουν καλοσύνη, δεν σκοτώνουν, γιατί η παλικαριά δεν έχει βαρβαρότητα, ρίχνουν γύρω-γύρω από τον εχθρό και τον αναγκάζουν να παραδοθεί. Ο καλός προτιμάει να σκοτωθεί εκείνος παρά να σκοτώσει τον άλλο. Και όταν κανείς έχει τέτοια διάθεση, δέχεται θεϊκές δυνάμεις. Οι κακοί όμως είναι φοβιτσιάριδες, άνανδροι, θρασίδηλοι. Φοβούνται και τον εαυτό τους και τους άλλους. Γι' αυτό ρίχνουν συνέχεια από φόβο. Τότε με τον ανταρτοπόλεμο, όταν υπηρετούσα στο στρατό, είχαμε πάει μια φορά σε ένα χωριό. «Δεν είναι εδώ κανείς από τους συμμορίτες», μας είπαν. «Έχουν φύγει όλοι. Μόνο μια γυναίκα, τρελή ίσως είναι, έμεινε». Ένας λοιπόν την είδα από μακριά και έριξε μια-δυο λιπές με το προπολιβόλο. Εκείνη καημένη φώναξε: «Τι σας έκανα?» Και ύστερα έπεσε κάτω. «Από το φόβο του το έκανε». «Αυτό ο γέροντα?» «Ναι, από το φόβο του». Ένας τέτοιος άνθρωπος θέλει την εύκολη λύση για τον εαυτό του. Για να είναι σίγουρος λέει: «Καλύτερα να τον ξεκάνω τον εχθρό». Ο λιγότερο φοβιτσιάρης είναι και λιγότερο κακός. Θα κοιτάξει να τον αχρηστέψει τον εχθρό, να του σπάσει ας πούμε το πόδι, το χέρι, δεν θα τον ξεκάνει. Άλλο ανδρισμός, λεβεντιά και άλλο κακότητα, εγκληματικότητα. Δεν είναι ανδρισμός να πιάνεις τους εχθρούς τους εχμαλώτους και να τους φάζεις. Ανδρισμός θα πει να πιάσω τον εχθρό, να του σπάσω τον τουφέκι και να τον αφήσω ελεύθερο. Ο πατέρας μου έτσι έκανε. Όταν έπιανε τους τσέτες ήταν οι Τούρκοι αντάρτες που κάνανε επιδρομές στα Φάρασα, έπαιρνε τα ντουφέκια τους, τα άσπαζε και τους έλεγε «γυναίκες είστε, δεν είστε άντρες». Ύστερα τους άφηνε ελεύθερους. Μια φορά ντύθηκε και χανούμισα και πήγε στο λιμέρι τους και ζήτησε τον καπετάνιο. Προηγουμένως όμως είχε συνεννοηθεί με τα δικά του παλικάρια να επιτεθούν αμέσως μετά το σύνθημα που θα τους έδινε. Όταν λοιπόν οι τσέτες τον πήγαν στον καπετάνιο, του είπε: «Διώξε τους άνδρες σου για να μείνουμε μόνοι μας». Μόλις μείνανε οι δυο τους, του αρπάζει τον τουφέκι, το σπάζει και του λέει: «Χε, τώρα εσύ είσαι γυναίκα και εγώ είμαι ο Εσνεπίδης». Αυτό ήταν το επώνυμό μας. Έδωσε το σύνθημα, αρμήσαν τα παλικάρια, διώξανε τους τσέτες από το χωριό. Για να κάνει λοιπόν κανείς προκοπή, πρέπει να έχει παλαβή φλέβα, με την καλή βέβαια έννοια. Ανάλογα πώς θα αξιοποιήσει την παλαβή φλέβα, θα γίνει ή άγιος ή ήρωας. Αν όμως δεν βοηθηθεί και παρασυρθεί, μπορεί να γίνει και εγκληματίας.
Ένας που δεν έχει παλαβή φλέβα δεν μπορεί να γίνει ούτε Άγιος ούτε Ήρωας. Γι' αυτό χρειάζεται να πάρει μπρος μέσα μας η μηχανή, να δουλέψει η καρδιά, η παλικαριά. Η καρδιά πρέπει να παλαβώσει. Γνωρίζω αρκετούς στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν και είναι να σκάσουν. Μερικοί θέλουν να γίνει πόλεμος για να ασχοληθούν πάλι. Ενώ ένας άλλος μόλις τον καλούν για επιστράτευση τρέμει ή κάνει τον τρελό ένας άλλος για να μην υπηρετήσει. Πόσοι απόστρατοι μου λένε ότι θέλουν να πάνε πάνω στη Βοσνία να πολεμήσουν. Δεν έχουν αξιοποιήσει την παλικαριά τους στην πνευματική ζωή, γι' αυτό όταν ακούνε για πόλεμο χαίρονται και πάνε να πολεμήσουν. Αυτοί που έχουν όμως τόση δύναμη, αν είχαν γνωρίσει την πνευματική ζωή, ξέρεις τι άσκηση, τι αγώνες θα κάνανε. Άγιοι θα ήσαν. Γέροντα, θυμάμαι μια φορά μας είχατε πει κάτι για τη γιαγιά σας. Α, ναι. Η γιαγιά μου είχε πολύ παλικαριά. Είχε πάντοτε μαζί της για ασφάλεια ένα γιαταγάνι. Βλέπεις, ήτανε χείρα γυναίκα με δύο παιδιά, πώς να τα βγάλει πέρα με τους Τούρκους. Δύσκολα χρόνια. Και όλοι τη φοβόντουσαν. Παλικάρι, γιαγιά μου. Μια φορά ένας κλέφτης είχε πάει να κλέψει σε ένα μπέλι που ήταν κοντά στα μνήματα. Για να τον φοβηθούν φόρεσε ένα πουκάμισο άσπρο μέχρι κάτω. Ύστερα μπήκε στα μνήματα έτσι όπως ήταν με το άσπρο πουκάμισο και γύριζε εκεί μέσα. Τότε έτυχε να περάσει από εκεί από τα μνήματα η γιαγιά μου. Ο κλέφτης μόλις την είδε ξάπλωσε κάτω και έκανε τον πεθαμένο για να αντιφοβήσει. Να νομίσει ότι είναι βρικόλακας. Εκείνη όμως τον πλησίασε και του είπε «Εσένα αν ήσουν καλός άνθρωπος θα σε είχε λιώσει το χώμα». Γυρίζει μετά το γιαταγάνι από την ανάποδη και αρχίζει να τον δέρνει. Τον σακάτεψε στο ξύλο, ούτε ήξερε ποιος ήτανε. Ύστερα άκουσε στο χωριό ότι ήτανε ο τάδε σακατεμένος και έτσι έμαθε ποιος ήτανε. Στην εποχή μας σπανίζουν τα παλικάρια. Οι άνθρωποι είναι νερόβραστοι. Γι' αυτό ο Θεός φυλάξει, αν γίνει ένας πόλεμος, άλλοι από φόβο θα πεθάνουν, άλλοι θα μείνουν στο δρόμο από μια μικρή ταλαιπωρία γιατί συνήθισαν στην καλοπέραση. Παλιά τι παλικαριά είχαν. Στη Μικρά Ασία, στη Μονή Φλαβιανών, είχαν πιάσει Τούρκοι έναν άντρα και τον έσφαξαν. Μετά είπανε στη γυναίκα του «Ή θα αρνηθείς το Χριστό ή θα σφάξουμε και τα παιδιά σου». «Τον άνδρα μου», τους λέει εκείνη, «τον πήρε ο Χριστός. Τα παιδιά μου τα εμπιστεύομαι στον Χριστό και εγώ τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Τι παλικαριά, Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπο ο Χριστός, πώς να υπάρχει αυτή η παλικαριά. Σήμερα οι άνθρωποι χωρίς Χριστό χτίζουν τη ζωή τους στα μπάζα. Εκείνα τα χρόνια ήταν και οι μητέρες παλικάρια και τα παιδιά παλικάρια. Θυμάμαι στην Κόνιτσα. Μια γειτόνισσα που ήταν σε ενδιαφέρουσα πήγε μόνη της μια μισή ώρα μακριά από την πόλη στο χωράφι και τσάπιζε τα καλαμπόκια. Εκεί γέννησε το παιδάκι. Το πήρε στην ποδιά και γύρισε στο χωριό. «Ακούς, έχω και μωράκι», μας είπε περνώντας από την πόρτα μας. Ήτανε και κατοχή, δύσκολα χρόνια. Τώρα υπάρχουν γυναίκες που από φόβο κάθονται 6-7 μήνες ξαπλωμένες για να γεννήσουν ένα παιδί. Καλά, άλλο εκείνες που έχουν λόγους υγείας. Γέροντα, φοβάμαι πολύ και σκέφτομαι σε μια δύσκολη περίσταση τι θα κάνω. Πού οφείλεται, λέτε, αυτός ο φόβος? Να σου πω, μπορεί κανείς και από μικρός να έχει πάθει κάτι και να φοβάται. Πολλές φορές μπορεί να είναι και φυσικός ο φόβος. Αλλά μπορεί να είναι και από έλλειψη πίστεως. Από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο φόβος όμως είναι και φρένο, γιατί βοηθάει να καταφύγει ο άνθρωπος στο Θεό. Φοβάται ο άνθρωπος και ζητάει από κάπου να πιαστεί και αναγκάζεται να πιαστεί τότε από τον Θεό. Βλέπεις τα θερμά μέρη που είναι άγριοι άνθρωποι. Εκεί υπάρχουν τα άγρια ζώα, τα μεγάλα θηρία, τα αφίδια, οι βόες. Για να αναγκαστούν οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια από τον Θεό, να καταφύγουν στο Θεό και να βρουν τον προσανατολισμό τους. Αλλιώς τι μπορούσε να τους φρενάρει αυτούς τους ανθρώπους. Όλα όσα έχει κάνει ο Θεός έχουν κάποιο νόημα.
Αυτοί που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και από φόβο ζητούν βοήθεια, δέχονται βοήθεια γέροντα. Κοίταξε, σηκώνουν το κεφάλι τους προς τα πάνω και αυτό κάτι είναι. Και για τα μικρά παιδιά είναι φρένο φόβος. Μερικά παιδιά αν δεν τα φοβερήσεις και λίγο δεν ακούνε κανένα, ούτε μάνα ούτε πατέρα. Και εμένα όταν ήμουν μικρός μου λέγανε ο Μπούμπουλας. Ο μικρός στην ηλικία είναι φυσικό να φοβάται, αλλά όσο μεγαλώνει το παιδί οριμάζει το μυαλό και υποχωρεί ο φόβος. Ο φυσικός φόβος βοηθάει μόνο στην παιδική ηλικία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και φοβάται από το τίποτε, είναι να τον λυπάσαι τότε. Έρχονται πνευματικοί άνθρωποι στο καλύβι και μου λένε «Να, πέθανε γέροντα κάποιος δίπλα μας και από τότε φοβόμαστε συνέχεια». Και με παρακαλάνε να κάνω προσευχή να τους φύγει ο φόβος. Εδώ άλλοι προσπαθούν να έχουν μνήμη θανάτου, τους λέω, και εσύ πέθανε ο άλλος δίπλα και θέλεις να διώξεις το φόβο. Φυσικός φόβος υπάρχει λίγο παραπάνω και στις γυναίκες. Λίγες είναι οι γυναίκες που δεν φοβούνται. Αυτές όμως μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα στην οικογένεια γιατί δεν υποτάσσονται. Όπως και ένας που δεν είναι εκφύσεως δειλός και έχει μια παλικαριά μπορεί να γίνει ανεβής. Είναι και μερικές γυναίκες που φοβούνται πάρα πολύ. Όταν μια γυναίκα έχει φυσική φοβία και αγωνιστεί και αποκτήσει ανδρισμό, είναι μεγάλο πράγμα. Η γυναίκα, επειδή έχει θυσία στη φύση της, έχει και πολύ αυταπάρνηση, την οποία δεν έχει ο άνδρας παρόλο τον ανδρισμό που έχει εκφύσεως. Γέροντα, μας λέτε πώς φεύγει ο φόβος? Α, ο φόβος φεύγει με την παλικαριά. Όσο φοβάται κανείς, τόσο πιο πολύ έρχεται ο πειρασμός. Αυτός που έχει δειλία πρέπει να προσπαθήσει να τη διώξει. Όταν ήμουν μικρός, φοβόμουν να περάσω στην κόνιτσα έξω από το κημητήριο. Γι' αυτό κοιμήθηκα 3 βράδια στο κημητήρι και έφυγε ο φόβος. Έκανα το σταυρό μου και έμπαινα μέσα. Ούτε φακό άναβα, μην πάθει κανείς άλλος καμιά λαχτάρα. Αν δεν αγωνιστεί κανείς να ανδρωθεί και αν δεν αποκτήσει την πραγματική αγάπη, σε μια δύσκολη περίσταση θα τον κλαίνε και κουκουβάγες. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί να ασκηθεί κανείς ώστε να μην φοβάται? Να χαίρεται να πεθάνει αυτός για να μην πεθάνουν άλλοι. Αν τοποθετηθεί έτσι, τότε δεν θα φοβάται τίποτα. Από την πολύ καλοσύνη, την αγάπη, την αυτοθυσία γεννιέται η παλικαριά. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούνε για θάνατο. Έμαθα ότι αυτοί που ασχολούνται με τις κηδείες δεν γράφουν τώρα γραφείο κηδιών, αλλά γραφείο τελετών, για να μην θυμούνται οι άνθρωποι το θάνατο. Αν όμως δεν θυμούνται το θάνατο, ζουν έξω από την πραγματικότητα. Αυτοί που φοβούνται το θάνατο και αγαπούν τη μάταιη ζωή, φοβούνται ακόμη και τα μικρόβια και βρίσκονται συνέχεια νικημένοι από τη δειλία, που τους κρατάει πάντα στην πνευματική νέκρα. Οι τολμηροί άνθρωποι ποτέ δεν φοβούνται το θάνατο, γι' αυτό και αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση. Επειδή βάζουν μπροστά τους το θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά και αγωνίζονται τολμηρότερα. Έτσι νικούν τη ματαιότητα και ζουν από εδώ στην αιωνιότητα με την παραδεισένια χαρά. Έτσι και στον πόλεμο. Όποιος αγωνίζεται για τα ιδανικά του, την πίστη, την πατρίδα, να κάνει το σταυρό του και να μην φοβάται. Τον βοηθάει ο Θεός. Αν κάνει το σταυρό του και αφήσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού, εκείνος τότε θα κρίνει μετά αν πρέπει να ζήσει ή να πεθάνει. Ναι, μπορεί να μην φοβάται κανείς από απερισκεψία. Αυτό όμως είναι πολύ χειρότερο, γιατί σε κάποιο κίνδυνο θα πάθει ένα τράνταγμα και θα τα πληρώσει όλα μια και καλή. Ενώ ένας που φοβάται και λίγο προσέχει και δεν εκτίθεται απερίσκεπτα στους κινδύνους. Να είναι κανείς βιαστής, αλλά να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι στον εαυτό του. Σε μια αναμπουμπούλα μεγαλύτερη ζημιά γίνεται από τον πανικό που δημιουργείται. Σε ένα κίνδυνο το κυριότερο απ' όλα είναι να μην χάνει στην ψυχραιμία σου. Βλέπεις, η κλώσσα τα βάζει με τον αητό και ορμάει επάνω του. Και η γάτα πώς τα βάζει με το σκύλο για να σώσει τα γατάκια. Σηκώνει την ουρά της ψηλά σαν κυπαρίσι και αρχίζει και κάνει κκκκκ. Όλα τα παίζει κοροναγράμματα. Και ο άνθρωπος να δηλιάζει. Να μην πανικοβάλλεστε. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα πανικοβάλλονται.
Θυμάμαι στην κατοχή έπρεπε κάποτε να πάμε σε ένα μέρος 2 ώρες έξω από την Γκόνιτσα. Τα παιδιά προχώρησαν μπροστά, βρήκανε κράνη, ρούχα, στρατιωτικά από Έλληνες στρατιώτες, τα φορέσανε και πήγανε σε ένα ξοκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. Είχα πάει κι εγώ εκεί να προσκυνήσω. Ήμουνα 17 χρονών περίπου. Μόλις τα είδαν οι μανάδες από μακριά, άρχισαν να φωνάζουν: «Ήρθαν Ιταλοί, ήρθαν Ιταλοί!» και γυρίσανε να φύγουνε. Δεν ρίχνουνε μια ματιά να δούνε τι είναι, κράνη ελληνικά φορούσαν τα παιδιά. Και αυτές νομίζανε ότι ήταν Ιταλοί και έφευγαν φοβισμένες οι μανάδες από τα παιδιά τους. Το θάρρος είναι μεγάλη υπόθεση. Αν πεις έναν υγιή που είναι φοβιτσιάρης: «Τι έχεις, είσαι κίτρινος», θα πάει στο γιατρό, ενώ μπορεί να ήταν κίτρινος γιατί είχε ξαγρυπνήσει ή γιατί του πονούσε το δόντι του. Ο Έλληνας ή θα τραβήξει μπροστά ή θα πανικοβληθεί. Οι δειλοί είναι άχρηστο πράγμα. Στον πόλεμο τους δειλούς δεν τους θέλουν καθόλου, δεν τους έχουν εμπιστοσύνη, δεν τους παίρνουν σε επίθεση στην πρώτη γραμμή για να μην δημιουργήσουν και προβλήματα. Ένας δειλός στρατιώτης, αν δεν ξέρει το στρατηγικό σχέδιο, μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο πανικό που ολόκληρη η ιεραρχία να δειλιάσει. Ο φόβος μεγαλώνει και τη φαντασία του και μπορεί να αρχίσει να φωνάζει: «Να έρχονται, φτάσανε, σφάζουν, φύγετε! Αχ, πού θα πάμε! Τόσο στρατό έχουν οι εχθροί, θα μας φάνε!» Οπότε θα κάνει πολλή ζημιά, γιατί οι άλλοι επηρεάζονται εύκολα. Ένας όμως που έχει παλικαριά, αν δει τους εχθρούς, θα πει: «Μυρμήγκια είναι αυτά, δεν είναι άνθρωποι, και όλοι τρέχουνε με θάρρος». Γι' αυτό στο στρατό λένε: «Καλύτερα 5 γενναίοι να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με ψυχραιμία παρά 20 δειλοί». Γέροντα, σε ένα σύνολο, σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο η εξωτερική κίνδυνη, όσο η εσωτερική. Έτσι είναι, ναι. Και το σούλι δεν θα μπορούσαν οι Τούρκοι να το πάρουν αν δεν το πρόδιδε ο Πύλιος Γούσης, που ήταν μέσα από το σούλι. Από ένα κρυφό μονοπάτι τους οδήγησε. Βλέπεις 5 χωριουδάκια μονιασμένα, ενωμένα, τα βάζανε με ολόκληρο Αλή Πασά, που είχε τη δύναμη να τα βάζει με το Σουλτάνο. Το Σούλ ήταν δίπλα στον Αλή Πασά και όμως τον έφεραν γύρω-γύρω, σαν σβούρα. Και οι γυναίκες πόσο δεμένες ήταν μεταξύ τους και τι παλικάριά είχανε. Παίρνανε και αυτές την καραμπίνα. Γέροντα, όταν υπάρχει κάπου απειθαρχία, μπορεί να υπάρξει πειθαρχία σε μια δύσκολη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται πυρκαγιά, δεν κάνει καθένας ό,τι του κατεβαίνει, περιμένουν όλοι να πάρουν διαταγή. Αυτός που έχει την ευθύνη παρακολουθεί και λέει τι πρέπει να γίνει, αλλιώς μπορεί να δημιουργήσουν πανικό και αντί να σβήσουν τη φωτιά να τη δυναμώσουν. Μια φορά επέστρεφα στο Άγιον Όρος. Όταν φτάσαμε μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και Παντοκράτορος, άρχισε να φυσάει βορειοανατολικός άνεμος και σηκώθηκε φουρτούνα. Ο καραβοκύρης πήγαινε το μοτέρ κόντρα στο κύμα, γιατί διαφορετικά θα βουλιάζαμε. Ένας από την Ιερισσό ήταν φοβιτσιάρης που δεν ήξερε ούτε από καράβι ούτε από θάλασσα, είχε ζώα. Έβαλε τις φωνές: «Τι κάνεις, θα μας πνίξεις, δεν βλέπετε, μας πάει κατά την καβάλα». Τότε ξεσηκώθηκαν οι άλλοι, πέσανε πάνω του στον καραβοκύρη. «Αφήστε με», έλεγε αυτός, «ξέρω τη δουλειά μου». Ευτυχώς ένας από τους επιβάτες ήταν ναυτικός και τους καθησύχασε. «Αφήστε τον, ξέρει αυτός, κόβει το κύμα έτσι που πάει». Αν δεν ήταν εκείνος, θα βούλιαζε το μοτέρ, γιατί οι άλλοι δεν άφηναν τον καραβοκύρη να κάνει τη δουλειά του. Βλέπεις, ένας ήταν φοβιτσιάρης, δημιούργησε πανικό, ξεσηκωθήκαν όλοι μες στο πλοίο και θα τον βουλιάζανε στο τέλος. Ύστερα, για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε και ο δεύτερος μηχανικός, που αν ο πρώτος είναι ζαλισμένος θα πιάσει εκείνος το τιμόνι. Οι Έλληνες δεν πειθαρχούν εύκολα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν στο αλάθητο του Πάπα. Εμείς πιστεύουμε στο λογισμό μας και έχουμε όλοι το αλάθητο. Γιατί λένε ότι οι Τούρκοι έχουν καλή πολιτική? Επειδή λίγοι Τούρκοι είναι μυαλωμένοι και οι περισσότεροι κοιμισμένοι. Γίνονται λοιπόν αρχηγοί οι λίγοι που είναι μυαλωμένοι και οι άλλοι υπακούν φυσιολογικά. Οι Έλληνες, επειδή σχεδόν όλοι έχουν πολύ μυαλό, θέλουν όλοι να κυβερνάνε, να διατάζουν και δύσκολα υποτάσσονται. Ξέρεις τι λέγανε οι Ιταλοί? Στους 10 Έλληνες οι 5 θέλουν να κάνουν κουμάντο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε κάπου. Μπορεί ένας να ξέρει ένα μονοπάτι που είναι συντομότερο.
Ο άλλος να ξέρει ένα άλλο από την άλλη πλευρά, ο άλλος κάποιο άλλο. Και να αρχίσει ο ένας να επιμένει, όχι να πάμε από εδώ, είναι καλύτερα, ο άλλος όχι να πάμε από εκεί. Και τελικά, αν δεν διατάζει ένας, μπορεί να περάσουν ώρες, μέρες, χωρίς να ξεκινήσουν και να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Αν όμως διατάζει κάποιος και πει, θα πάμε από εκεί, επειδή ξέρει εκείνο το δρόμο, έστω και αν είναι λίγο πιο μακρύτερος, θα φτάσουν κάποτε. Αν φυσικά αυτός που διατάζει ξέρει το συντομότερο δρόμο, είναι και το καλύτερο. Αλλά έστω και αν ξέρει το μακρύτερο, πάλι θα φτάσουν μετά τη διαταγή. Αν τα χρόνια μας ζητήσουν κάτι παραπάνω και δεν έχεις πνευματική κατάσταση, αλλά μόνο διάθεση, θα μπορέσεις να σταθείς? Για πέστε μας, γέροντα. Πώς δεν θα μπορέσεις? Ο Θεός τη διάθεση του ανθρώπου βλέπει και βοηθάει. Ύστερα συχνά σε δύσκολες στιγμές και άνθρωποι που δεν φαίνονται για παλικάρια δείχνουν μεγάλη παλικαριά. Να, θυμάμαι στο στρατό ήταν ένας υπολοχαγός που ποτέ δεν είχε δείξει ούτε θυσία ούτε παλικαριά, τίποτα. Μια φορά που κινδυνεύαμε να μας πιάσουν οι αντάρτες, είχε σταθεί σε ένα εξοκλήσι και με ένα αυτόματο τους καθήλωσε μέχρι να οπισθοχωρήσουμε όλοι εμείς οι άλλοι και σωθήκαμε. Στάθηκε εκεί και έριχνε με το πολυβόλο πάνω κάτω, αριστερά δεξιά και δεν τους άφηνε να περάσουν. Στο τέλος έφυγε για να μην τον δούμε. Κι ύστερα ούτε είπε καν, εγώ τους καθυστέρησα και μπορέσατε να σωθείτε, για να καμαρώσει. Λέγαμε όλοι, ένα αυτόματο μας έσωσε, έλεγε και αυτός. Ένα αυτόματο μας έσωσε. Αφού όλοι έλεγαν έτσι, έλεγε και αυτός τα ίδια. Τελικά είδαμε ότι ο τάδε ήταν στη μονάδα, ο τάδε ήταν εκείνος. Μόνο απουσίαζε και ξακριβώσαμε ότι αυτός ήταν. Αν τον έπιαναν οι αντάρτες, ξέρεις τι θα τραβούσε? Θα βγάζαν όλο το άχτι τους επάνω του, δεν θα του χαρίζανε. Σου λέει, εσύ μας έκανες τόση ζημιά, έλα εδώ να σου βγάλουμε τα νύχια. Κοσμικός άνθρωπος και να κάνει τέτοια θυσία. Θυσιάστηκε γιατί αυτός κινδύνευε περισσότερο από όλους μας. Εσείς βάζετε τον εαυτό σας σε τέτοια θυσία? Εκείνος ούτε πατερικά διάβαζε, ούτε από πνευματικά ήξερε. Τον γνώριζα, είχε μια απλότητα, μια τιμιότητα. Και ήταν άλλοι εκεί που βρίσκανε κανένα σκοτωμένο αντάρτη, του κόβανε το κεφάλι και το γυρίζανε στο χωριό και κάνανε το παλικάρι. Γι' αυτό δεν φτάνει να έχει κανείς μόνο παλικαριά. Πρέπει να έχει και το πνεύμα της θυσίας για να έχει αντίκρισμα η παλικαριά. Στις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται πάντα ετοιμότητα και παλικαριά. Στην κατοχή οι Ιταλοί έπαιρναν 5-6 ζώα και έρχονται στο χωράφι μας για να τα φορτώσουν πεπόνια. Μια φορά τους λέω, αυτά τα πεπόνια τα έχουμε κρατήσει για σπόρο, πάρτε από εκείνα. Σηκώνει το βούρδουλα ο Ιταλός και μου λέει, το βλέπεις αυτό? Έπιασα και εγώ το βούρδουλα και το κοίταζα. Μπόνε, του λέω, δηλαδή καλός. Τάχα ότι μου το έδειξε να του πω αν είναι όμορφος. Εκεί έσπασε ο θυμός του, γέλασε και έφυγε. Θυμάμαι και ένα περιστατικό τότε με τον ανταρτοπόλεμο. Μια φορά πήγανε δύο στρατιώτες σε ένα μποστάνι να ζητήσουν από τον νοικοκύρη να φάνε κανένα πεπόνι, καμιά ντομάτα. Αφήσαν τα ντουφέκια τους στην άκρη και προχωρήσανε. Ο νοικοκύρης μόλις τους είδε από μακριά πήρε το ντουφέκι να τους χτυπήσει. Αρπάζει τότε ο ένας στρατιώτης μια ντομάτα κόκκινη και φωνάζει. Ας το όπλο, γιατί θα σου τη φυσήξω τη χειροβοβίδα. Αφήνει εκείνο το όπλο και σηκώνεται και φεύγει. Τι ετοιμότητα, ε! Και παλικαριά! Ένας άλλος στρατιώτης είχε κρεμάσει την κάπα του κάπου μακριά, σε μια αγριοαχλαδιά. Σε λίγο κατέβηκε ένας αντάρτης από το βουνό και θα τον έπιανε. Αρχηγέ, τι να τον κάνω αυτό, φώναξε εκείνος γυρίζοντας προς την κάπα. Κι ύστερα, σαν να του έκανε νόημα ο αρχηγός, είπε στον αντάρτη: φέρε τον τουφέκι σου εδώ. Του το άρπαξε και τον αφόπλησε. Και αρχηγός, γέροντα, ήτανε η κάπα? Μάλιστα, η κάπα, βλέπεις? Ένας ήτανε, μόνο την κάπα είχε και τον άλλο τον αφόπλησε. Με αυτόν τον τρόπο είχε μαζέψει ένα σωρό ντουφέκια από τους αντάρτες. Θέλει παλικαριά. Θυμάμαι ένα Ρώσο μοναχό στο Άγιο Όρος. Όταν πήγαν να τον ληστέψουν οι κλέφτες, τη στιγμή που ανέβαιναν στον τοίχο, βγήκε από πάνω και φώναξε: τι θέλετε τώρα, με το εξάσφαιρο ή με το δωδεκάσφαιρο να σας χτυπήσω? Εκείνοι το βάλανε στα πόδια. Ένας άλλος, όταν πήγανε κλέφτες στο κελί του, πήρε το τηγάνι και έκανε πως τηλεφωνούσε. Ναι, ναι, κλέφτες ήρθανε. Νομίζανε λοιπόν ότι ειδοποιεί και φύγανε. Κάποτε πάλι ένας πολύ εύσωμος, σαν γίγαντας,
άρπαξε ένα τσομπάνι από το λαιμό για να τον πνίξει. Ο τσομπάνος ο καημένος τέντωσε τα μάτια του από το φόβο, οπότε του λέει εκείνος: «Τι με κοιτάς άγρια?» «Σκέφτομαι σε ποια κορυφή να σε πετάξω», του λέει ο τσομπάνος. Ο άλλος φοβήθηκε και τον άφησε. Γι' αυτό σου λέω να μην τα χάνει κανείς. Να κρατάει την ψυχραιμία του και να δουλεύει το μυαλό του. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό και μόνο από χαζομάρα μπορεί ακόμη και να προδώσει. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει πρέπει να προσευχηθεί, να σκεφτεί και να ενεργήσει. Το καλύτερο είναι να προσπαθεί με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Σήμερα όμως λείπουν και οι δυο παλικαριές. Ούτε πνευματική παλιά υπάρχει η οποία γεννιέται από την αγιότητα και την παρησία στον Θεό για να αντιμετωπιστεί μια δυσκολία με πνευματικό τρόπο. Ούτε πάλι η φυσική παλικαριά υπάρχει ώστε να μην δηλιάσει κανείς σε ένα κίνδυνο. Πρέπει να έχει κανείς πολλή αγιότητα για να φρενάρει ένα μεγάλο κακό. Αλλιώς πού να στηριχθεί? Μια ψυχή σε ένα μοναστήρι, αν έχει πνευματική παλικαριά, να δεις, τον άλλο που έρχεται με κακό σκοπό θα τον καθυλώσει με το ένα πόδι μέσα από τη μάντρα και με το άλλο απ' έξω. Θα τον χτυπάει στο κεφάλι με πνευματικό τρόπο, με το κομποσκήνι, με την ευχή και όχι με το πιστόλι. Λίγη προσευχή θα κάνει και ο άλλος θα μένει εκεί έξω ακίνητος. Θα μένει για σκοπός. Μια ψυχή, αν έχει πνευματική κατάσταση και το κακό θα φρενάρει και τον κόσμο θα βοηθήσει και για το μοναστήρι θα είναι ασφάλεια. Θυμάστε, οι μυροφόρες δεν υπελόγησαν τίποτε, γιατί είχαν πνευματική κατάσταση και εμπιστεύτηκαν στον Χριστό. Αν δεν είχαν πνευματική κατάσταση, πού θα εμπιστεύονταν για να κάνουν αυτό που έκαναν? Στην πνευματική ζωή και ο πιο δειλός μπορεί να αποκτήσει πολύ ανδρισμό, αν εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Χριστό, στη Θεία Βοήθεια. Μπορεί να πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει και να νικήσει. Ενώ οι καημένοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό και παλικαριά να έχουν φοβούνται. Διότι αισθάνονται την ενοχή τους και μόνο στη βαρβαρότητά τους στηρίζονται. Ο άνθρωπος του Θεού όμως έχει θεϊκές δυνάμεις. Έχει και το δίκιο με το μέρος του. Βλέπεις ένα μικρό κουταβάκι κάνει γαβ 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 και φεύγει ο λύκος. Γιατί αισθάνεται ενοχή. Οικονόμησε ο Θεός και ο λύκος να φοβάται από ένα κουταβάκι. Γιατί αυτό έχει δικαιώματα στο σπίτι του νοικοκύρη του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που πάει να κάνει κακό μπροστά στον άνθρωπο που έχει μέσα του τον Χριστό. Γι' αυτό μόνο το Θεό να φοβόμαστε, όχι τους ανθρώπους, όσο κακοί και να είναι. Ο φόβος του Θεού και τον πιο δειλό τον κάνει παλικάρι. Όσο ενώνεται κανείς με τον Θεό, τόσο δεν φοβάται τίποτα. Δύσκολα χρόνια, παιδιά μου, θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Ο Θεός να φυλάξει να φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό μας. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό δεν θα φοβόσαστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτυρία. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές στριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε τα συναξάρια. Πολύ βοηθούν τα συναξάρια. Γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Μια που δεν κάνουμε τίποτα άλλο, ας μας αξιώσει ο Θεός για ένα μαρτύριο. Καλά δεν θα είναι? Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας βουρδουνάρης. Αυτός είναι σαν φύλακας στα ζώα. Ήρθε με κλάματα και μου είπε: «Μη μείνεις μόνος σου απόψε, πατέρα Παΐσιε, σκέφτονται να σε σκοτώσουν». «Ποιοι?» του λέω. «Ένα είναι 5-6», μου λέει. Συνόδευε 5-6 αθέους. Ποιος ξέρει τι προγράμματα είχαν για το Άγιον Όρος. Τον πέρασαν και χαζούλοι και μιλούσανε μπροστά του. Μόλις τ' άκουσε εκείνος ήρθε και μου το είπε. Το βράδυ όταν ξάπλωσα άκουσα κουδουνάκι από σκυλί. Κοιτάω από το παράθυρο και βλέπω 3 παλικάρια. «Άνοιξε ρε παππού», μου φωνάνε. «Ε, παλικάρια, τι θέλετε τέτοια ώρα που γυρίζετε?
Δεν έχετε μυαλό. Θα σας πάρουν για ύποπτους, τους λέω. Τους βάλανε στη φυλακή τους άλλους που είχαν έρθει. Όρεξη για κουβέντες δεν έχω. Να έρθουμε αύριο, τι ώρα? Εσείς ελάτε αύριο, ό,τι ώρα θέλετε, και εγώ αν μπορώ θα σας δω. Τους έδιωξα. Βλέπω ότι το φως του φακού δεν συνέχισε. Είχαν σταματήσει πιο πάνω. Σηκώθηκα, ντύθηκα, έβαλα το σχήμα μου και τους περίμενα. Είχα μια ειρήνη μέσα μου. Την άλλη μέρα ήρθανε τρεις τριάδες, αλλά δεν ήταν κανείς από εκείνους. Φυσικά σε μένα ξέρουν ότι χρήματα δεν θα βρουν να πάρουν, γιατί δεν έχω, μόνο για πνευματικά θέματα τα βάζουν μαζί μου. Μια άλλη φορά, θυμάμαι, ήρθε ένας στο καλύβι που ήταν σωματώδης σαν γορίλας και κάθισε σε μια άκρη. Εκείνη την ώρα έλεγα σε μια παρέα: «Μόνο για παρελάσεις είσαστε, όχι για μάχες. Ο Χριστός θυσιάστηκε. Έχουμε Ορθοδοξία, μαρτυρήσανε Άγιοι που μας βοηθάνε πολύ. Αν δεν είχαν πέσει αυτοί, ποιος ξέρει τώρα τι θα ήμασταν». Όλα αυτά τον είχαν εξοργήσει αυτόν. Ερχόταν ο κόσμος, έφευγε, αυτός εκεί καθόταν, είχε το σκοπό του. Ήταν ένα κρύο πράγμα. Τελικά φύγανε και οι τελευταίοι. «Νύχτωσε», του λέω. «Άντε, πού θα πας?» «Δεν με απασχολεί το θέμα», μου λέει. «Δεν με απασχολεί εμένα», του λέω. «Άντε να πας». Ορμάει τότε πάνω μου και με αρπάζει από το λαιμό. «Έβρεσή με τους θεούς σου», μου λέει. Όταν άκουσα να μου λέει «τους θεούς σου», ένιωσα σαν να έβριζε τον Θεό. «Τι ειδωλολάτρης είμαι εγώ?» «Ποιους θεούς, βρε αθεόφοβε», του λέω. «Εγώ ένα τριαδικό Θεό λατρεύω. Άντε φύγε από εδώ». Του έδωσα μια σπροξιά, σωριάστηκε κάτω και μαζεύτηκε κουβάρι. Πώς βγήκε έξω από την πόρτα και εγώ δεν κατάλαβα. Αν με κρεμάσουν ανάποδα, σκέφτηκα, για να με βασανίσουν, θα πάει και η κύλη στη θέση της. Αυτός είχε καθίσει στο τέλος γιατί φαίνεται ήθελε να με ξεκάνει, αφού με άρπαξε από το λαιμό να με πνίξει. Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος, παιδιά μου, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντάει, πρέπει να έχει μέσα του τον Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά για να έχει κάποια αυταπάνηση. Αλλιώς σε μια δύσκολη στιγμή τι θα γίνει? Διάβασα κάπου ότι ο Αβδούλ Πασάς, αυτός ήταν διοικητής της Θεσσαλονίκης το 1821-23 εκεί, είχε πάρει 500 νέους από το Άγιο Όρος. Άλλοι από αυτούς ήταν δόκιμοι και άλλοι είχαν πάει εκεί για να κρυφτούνε. Τότε, φαίνεται, με την Επανάσταση κατέφευγαν στο Άγιο Όρος για να γλιτώσουν, επειδή οι Τούρκοι μάζευαν τα νέα παιδιά για να τα κάνουν γενίτσαρους. Ο Αβδούλ Πασάς, τους νέους που έπαιρνε, αν δεν αρνιόντουσαν τον Χριστό, τους κρεμούσε στον πύργο στην Ουρανούπολη. Από τόσους που πήρε από το Άγιο Όρος, μόνο 5 μαρτύρησαν, ενώ οι άλλοι αρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν γενίτσαροι. Χρειάζεται παλικαριά, δεν είναι παίξε γέλασε. Αν έχει κανείς κακομοιριά, φιλαυτία, δεν έχει θεϊκή δύναμη μέσα του, και τότε πώς να αντιμετωπίσει δυσκολία? Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε ένας επίσκοπος από το Πατριαρχείο. Του είχα πει: «Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Από τη μια ο οικουμενισμός, από την άλλη ο σιωνισμός, ο σατανισμός. Σε λίγο θα προσποιείται ο διάβολος με τα δύο κέρατα αντί για το δικέφαλο αετό». «Σήμερα», μου λέει, «δύσκολα βρίσκεις επισκόπου σαν τον επίσκοπο Κεσαϊρίας, τον Παΐσιο το δεύτερο». Ξέρετε τι έκανε ο Παΐσιος ο δεύτερος? Πήγαινε στο Σουλτάνο για τα αιτήματά του με ένα σκηνί δεμένο στη μέση, αποφασισμένος δηλαδή να τον κρεμάσουν οι Τούρκοι. Σαν να έλεγε στο Σουλτάνο: «Μη ψάχνεις για σκηνή και χασομεράς, άμα θες να με κρεμάσει, να, έχω έτοιμο το σκηνί». Και για όλα τα θέματα τα δύσκολα τον στέλνανε στο Σουλτάνο. Και γλίτωσε πολλές φορές στο Πατριαρχείο από δύσκολες περιστάσεις. Στα γεράματά του τον έβαζαν πάνω σε ένα άλογο, μέσα σε ένα κοφίνι, βάζανε και ένα άλλο κοφίνι με βάρος από την άλλη μεριά και τον πηγαίνανε στην πόλη. Μια φορά οι Τούρκοι είχαν βγάλει ένα φιρμάνι να επιστρατεύονται οι Έλληνες στον τουρκικό στρατό. Οι χριστιανοί δυσκολεύονταν να υπηρετούν μαζί με τους Τούρκους γιατί δεν μπορούσαν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι είχαν πει τότε στους Τούρκους να μην εμποδίζουν τους Έλληνες να τηρούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Κάλεσε ο Πατριάρχης τον Παΐσιο και τον έστειλε στο Σουλτάνο.
Παρουσιάστηκε τότε εκείνο στο Σουλτάνο πάλι με ένα σκηνή δεμένο στη μέση. Του λέει ο Σουλτάνος: «Οι Έλληνες πρέπει να επιστρατεύονται για να υπηρετούν την πατρίδα». Τότε ο Παΐσιος του λέει: «Ναι, και εγώ συμφωνώ να επιστρατεύονται οι Έλληνες, γιατί αυτά τα μέρη είναι από παλιά των Γιαούριδων. Επειδή όμως έχουμε διαφορετική θρησκεία, πρέπει να έχουν ξεχωριστό στρατόπεδο, να είναι χωριστό στρατός και να έχουν δικούς τους αξιωματικούς για να εκτελούν και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν μπορούν να κάνουν μαζί με εσάς προσευχή. Εσείς έχετε Ραμαζάνι και εμείς έχουμε φώτα». Σκέφτηκε ο Σουλτάνος: «Να οπλιστούν οι χριστιανοί είναι επικίνδυνο». «Όχι, όχι, καλύτερα να μην επιστρατεύονται», του απάντησε. Μια άλλη φορά πάλι οι Αρμένοι ζητήσαν από τον Σουλτάνο να τους δώσει το μπαλουκλί και κατάφεραν να πάρουν την έγκρισή του. Μετά πήγε ο Παΐσιος στο Σουλτάνο να συζητήσει αυτό το θέμα. «Το μπαλουκλί», του λέει ο Σουλτάνος, «είναι περιουσία των παππούδων των Αρμενίων και πρέπει να το πάρουν οι Αρμένοι». «Ναι», του λέει ο Παΐσιος, «πρέπει να το πάρουνε. Γιατί όταν γνωρίζουμε ότι ένας τόπος είναι περιουσία των παππούδων μας, πρέπει να τον παίρνουμε. Δώστε μου ένα έγγραφο να υπογράψω κι εγώ για τον μπαλουκλί, γιατί ήρθα ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου». Υπέγραψε κι αυτός. Ύστερα βγάζει ένα φλουρί Κωνσταντινάτο και λέει: «Να πάρουνε λοιπόν οι Αρμένοι τον μπαλουκλί, αλλά κι εμείς πρέπει να πάρουμε την Αγία Σοφιά, γιατί είναι δική μας. Είναι των παππούδων μας και πρέπει να μας τη δώσετε». Και δείχνει το Κωνσταντινάτο φλουρί. Είχε πάρει μαζί του και ένα από τους αξιωματούχους Ρώσους που είχαν έρθει τότε στην πόλη με ένα καράβι για να έχει και μάρτυρα. Οπότε ο Σουλτάνος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και ανακάλεσε την απόφαση για τον μπαλουκλί. «Όχι, όχι, είναι δικό σας τον μπαλουκλί», του είπε ο Σουλτάνος. Γιατί ή έπρεπε να ανακαλέσει την απόφαση για τον μπαλουκλί ή να δώσει στους Έλληνες την Αγία Σοφιά. Βλέπετε πως τους έφερνε σβούρα ο πατήρ Παΐσιος. Και αυτό γιατί είχε αποφασίσει το θάνατο. Αν δεν αποφασίσει κανείς το θάνατο, τίποτα δεν γίνεται. Όλα από εκεί ξεκινούν. Σήμερα οι πιο πολλοί θέλουν να βγάζουν οι άλλοι το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, δεν το βγάζουν αυτοί, αλλά τουλάχιστον ας πούνε «προσέξτε, μήπως είναι κανένα φίδι εκεί πέρα, ώστε να προβληματιστεί ο άλλος». Ούτε αυτό το κάνουν. Αν είμαστε εμείς στα χρόνια των μαρτύρων, με τον ορθολογισμό που έχουμε, θα λέγαμε: «Α, το Θεό τον αρνούμε απ' έξω, όχι από μέσα μου, γιατί έτσι θα μου δώσουν την τάδε θέση και θα βοηθάω και κανένα φτωχό». Τότε λιβάνι να έριχναν στη φωτιά των ειδώλων, η Εκκλησία δεν τους κοινωνούσε, ήτανε με τα προσκλέοντες. Αυτούς που μένανε στα προπήλαια του ναού, έξω από τον Άρθικα, και παρακαλούσανε τους πιστούς να δεόνται για αυτούς τον Κύριο. Αυτοί που αρνιόνταν τον Χριστό έπρεπε με μαρτύριο να εξηλαιωθούν. Ή στην εποχή της εικονομαχίας, θυμόσαστε, τους έλεγαν να κάψουν ή να πετάξουν τις εικόνες και αυτοί προτιμούσαν να μαρτυρήσουν παρά να τις πετάξουν. Εμείς αν μας έλεγαν να πετάξουν μια εικόνα θα λέγαμε: «Ας την πετάξω, είναι της αναγεννήσεως, θα κάνω αργότερα μια βυζαντινή». Γέροντα, τους κρυπτοχριστιανούς πώς τους δέχεται η Εκκλησία? Αυτοί δεν αρνήθηκαν το Χριστό? Όπου υπάρχουν, να ξέρετε, πραγματικοί κρυπτοχριστιανοί, δεν εξομότησαν. Από τα 27 χωριά λόγου χάρη που ανήκαν στην επαρχία των Φαράσων της Καπαδοκίας, όταν τα κάψαν οι Τούρκοι, μερικοί φύγανε και πήγανε σε μακρινά μέρη. Εκεί δεν ήξεραν οι άλλοι ότι είναι χριστιανοί, νομίζαν ότι είναι μουσουλμάνοι. Ούτε παρουσιάστηκε καμιά περίπτωση να ρωτήσουν κάποιον από αυτούς: «Είσαι χριστιανός?», για να πει: «Ναι, είμαι χριστιανός» ή «Όχι, είμαι μουσουλμάνος». Αυτοί είναι οι κρυπτοχριστιανοί. Από τη στιγμή όμως που θα πιάσουν ένα και θα του πούνε: «Μάθαμε ότι είσαι χριστιανός», αυτός θα πει: «Ναι, είμαι χριστιανός». Δεν θα πει ότι είναι μουσουλμάνος. Και στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους υπήρχαν χριστιανοί που βαπτίζονταν κρυφά και οι άλλοι είχαν την εντύπωση ότι δεν είναι χριστιανοί. Όταν όμως χρειαζόταν, ομολογούσαν. Ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν στρατηγός, είχε βαπτιστεί χριστιανός και νομίζανε ότι είναι ειδωλολάτρης, ενώ ήταν χριστιανός. Βοηθούσε κρυφά πολύ θετικά τους χριστιανούς. Όταν όμως κατάλαβαν ότι είναι χριστιανός, ομολόγησε και μαρτύρησε. Σε ένα τουρκικό χωριό ήταν πολύ κρυπτοχριστιανοί και ο πρόεδρος ήταν παπάς, Παπαγιώργη τον λέγανε, Χασάν τον φωνάζανε.
Κάποτε πήγανε και τον ειδοποίησαν ότι στο τάδε μέρος σε μια κατακόμβη είναι κρυμμένοι χριστιανοί. «Μην ανησυχείτε», είπε, «θα πάω να τους δω». Παίρνει τους ανθρώπους του, πηγαίνει και βρίσκει εκεί τους χριστιανούς μαζεμένους όλους. Προχωράει στην ωραία πύλη, ξεκρεμάει το πετραχύλι, το φοράει και τους έκανε σπερινό. Τους είπε μετά να λάβετε μέτρα. Και στους άλλους που τον είχαν στείλει είπε «δεν ήτανε τίποτε, διαδόσεις είναι». Αυτοί δεν είναι εξωμότες. Από τη στιγμή όμως που υποψιαστούν κάποιον και του πούν «εσένα σε είδαμε ότι έκανε σταυρό, είσαι χριστιανός» και πει «όχι, είμαι μουσουλμάνος», τότε αρνείται. Λοιπόν, να ξέρετε, αυτός που θα αξιωθεί να μαρτυρήσει πρέπει να έχει πολύ ταπείνωση και να αγαπάει πολύ τον Χριστό. Αν προχωρήσει εγωιστικά στο μαρτύριο, θα τον εγκαταλείψει η χάρης. Θυμάστε ο Σαπρίκιος, ένας που έφτασε μέχρι το μαρτύριο, αρνήθηκε τον Χριστό. «Γιατί με φέρατε εδώ», είπε στους δημίους. «Καλά, δεν είσαι χριστιανός», του λένε. «Όχι», απαντάει, «και ήταν ιερέας». Μου λέει ο λογισμός ότι πήγαινε να μαρτυρήσει εγωιστικά και όχι ταπεινά. Δεν πήγαινε στο μαρτύριο για την πίστη του, για την αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό τον εγκατέλειψε η χάρης. Γιατί όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί και τον Χριστό. Γέροντα, πολλές φορές λέμε ότι σε δύσκολες ώρες ο Θεός θα δώσει δύναμη. Ο Θεός θα δώσει δύναμη σε ένα ταπεινό άνθρωπο που έχει καθαρή καρδιά, που έχει καλή διάθεση. Αν δει ο Θεός πραγματικά καλή διάθεση, ταπείνωση, θα δώσει πολύ δύναμη. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από τη διάθεση του ανθρώπου για να του δώσει δύναμη ο Θεός. Είπατε, γέροντα, να έχει ταπείνωση και καλή διάθεση. Μπορεί να έχει δηλαδή υπερηφάνεια και καλή διάθεση. Όταν λέμε ταπείνωση, εννοούμε τουλάχιστον στο θέμα αυτό του μαρτυρίου να έχει ταπείνωση. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια, αλλά τότε να ταπεινωθεί και να πει «Θεέ μου, είμαι υπερήφανος. Τώρα όμως δώσ' μου λίγη δύναμη να μαρτυρήσω για την αγάπη σου, να εξοφλήσω για τις αμαρτίες μου». Οπότε αν έχει ταπεινή διάθεση και πηγαίνει στο μαρτύριο με μετάνοια, τότε δίνει πολύ χάρη ο Θεός. Να μην πάει δηλαδή με υπερήφανη διάθεση, με το λογισμό ότι θα γίνει μάρτυρας, θα του γράψουν στο συναξάρι την ακολουθία, θα του κάνουν εικόνα με φωτοστέφανο. Ένας μου είπε, «Πάτερ Παΐσιε, κάνε προσευχή να φτάσω μέχρι πέμπτου ουρανού». «Καλά», του λέω, «ο Απόστολος Παύλος έφτασε στον τρίτο ουρανό, εσύ ζητάς να φτάσεις στον πέμπτο». «Γιατί», μου λέει, «δεν γράφει η γραφή να ζητάμε τα Κρήτονα». Άκου εκεί κουβέντα. Πάντως αν πάει κανείς στο μαρτύριο για να έχει δόξα στον παράδεισο, καλύτερα να μην σκεφτεί να μαρτυρήσει. Ένας σωστός χριστιανός, γνήσιος, αν ήξερε ότι και στον παράδεισο που θα πάει θα έχει βάσανα, θα έχει μαρτύρια, πάλι θα λαχταρούσε να πάει. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αν υποφέρουμε κάτι εδώ στη γη θα είμαστε καλύτερα εκεί στον ουρανό. Να μην πάμε έτσι. Εμείς θέλουμε τον Χριστό. Ας υπάρχει μαρτύριο, ας μαρτυρούμε κάθε μέρα, ας μας δέρνουν κάθε μέρα. Και δυο και τρεις φορές τη μέρα, δεν μας απασχολεί. Το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να είμαστε με τον Χριστό. Για πέστε μας, γέροντα, ένας μπορεί να ζει ράθυμα και όταν χρειαστεί να ομολογήσει η θαρετά. Ναι, για να το κάνει κανείς αυτό, η καρδιά του πρέπει να έχει μέσα καλοσύνη, θυσία. Γι' αυτό είπα να καλλιεργηθεί η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας. Ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλο. Βλέπεις τον Άγιο Βονιφάτιο και την Αγία Αγλαΐδα. Ο Βονιφάτιος ήταν δούλος της συγκλητικής Αγλαΐδος. Είχανε την ελεηνή εκείνη ζωή στη Ρώμη. Αλλά μόλις κάθονταν να φάνε, ο νους τους πήγαινε στους φτωχούς. Τρέχανε να δώσουν πρώτα φαγητό στους φτωχούς και μετά τρώγαν αυτοί. Ήτανε κυριευμένοι από πάθη, αλλά είχανε και καλοσύνη και πονούσαν τους φτωχούς. Είχανε πνεύμα θυσίας, γι' αυτό ο Θεός τους βοήθησε. Και η Αγλαΐδα, αν και ζούσε αμαρτωλή ζωή, αγαπούσε τους Αγίους Μάρτυρες και ενδιαφερόταν για τα Άγια Λείψανά τους. Είπε στο Βονιφάτιο να πάει με άλλους υπηρέτες στη Μικρά Ασία για να πληρώσει και να μαζέψει τα Άγια Λείψανα των Μαρτύρων και να τα φέρει στη Ρώμη. Εκείνος της είπε χαμογελώντας,
Αν σου φέρουνε και το δικό μου λείψανο θα το δεχτείς? Μην αστειεύεσαι με αυτά, του λέει εκείνη. Τελικά, όταν πήγανε και φτάσανε στην Ταρσό και πήγε στο αμφιθέατρο για να αγοράσει τα Άγια Λείψανα, παρακολούθησε τα μαρτύρια των χριστιανών και αμέσως συγκλονίστηκε από την καρτερία τους. Έτρεξε, ασπάστηκε τα δεσμά, τις πληγές τους και του ζήτησε να προσευχηθούν να τον ενισχύσει ο Χριστός, να ομολογήσει και αυτός δημόσια ότι είναι χριστιανός. Μαρτύρησε λοιπόν και αυτός στο αμφιθέατρο και οι σύντροφοί του αγόρασαν το λείψανό του και το μετέφεραν στη Ρώμη, όπου άγγελος Κυρίου είχε πληροφορήσει την Αγλαΐδα για το γεγονός. Έτσι εκείνο που είπε χαριτολογώντας ήταν σαν να το είχε προφητεύσει πριν φύγει από τη Ρώμη. Ύστερα η Αγλαΐδα, αφού μοίρασε την περιουσία της, έζησε με άσκηση και πτωχή ακόμη 15 χρόνια και αγίασε. Βλέπετε, δεν είχαν βοηθηθεί, γι' αυτό είχαν παρασυρθεί στο κακό και είχαν παρεκτραπεί. Όμως είχαν πνεύμα θυσίας και ο Θεός δεν τους άφησε. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 19 Δεκεμβρίου. Γέροντα, σκέφτομαι ότι αν έβλεπα τον τροχό της Αγίας Εκατερίνης, θα πέθαινα από το φόβο μου. Άμα πέθαινες πριν σε ανεβάσουν στον τροχό, καλά θα ήτανε. Θα ήταν ευλογία από τον Θεό. Αλλά αν τυχόν ανέβαινες εκεί και δυσκολευόσουν, εκεί θα ήτανε το βάσανο. Οι μάρτυρες είχαν καλή διάθεση. Βοηθούσε και ο Χριστός και άντεχαν τους πόνους. Τι αγάπη είχαν οι Άγιοι Μάρτυρες για τον Χριστό, τι λεβεντιά! Η Αγία Σολομονή με τα 7 παιδιά της. Ένας-ένας μαρτύρησαν όλοι. Ο Άγιος Λογκίνος έκανε τραπέζι σε αυτούς που πήγαν να τον συλλάβουν και τους φιλοξένησε. Εκείνοι βιάζονταν να τους δείξει ποιος είναι ο Λογκίνος για να τον αποκεφαλίσουν και εκείνος τους έλεγε «Θα σας τον δείξω, φάτε πρώτα». Όταν τους είπε ότι είναι ο ίδιος, δίστασαν εκείνοι. Αλλά ο Άγιος Λογκίνος τους παρακάλεσε να εκτελέσουν την εντολή που είχαν και τον αποκεφάλισαν. Και ο Άγιος Γεδεών ο Καρακαλινός, τι καρτερία είχε. «Πάρτε το χέρι», είπε στους δημίους, «πάρτε και το πόδι, πάρτε και τη μύτη. Για να μην τα πολυλογώ, πάρτε τα όλα». Φοβερό. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, πρέπει να μην αγαπάει τον εαυτό του, να αγαπάει τον Θεό. Η μητέρα μπαίνει μέσα στη φωτιά για να σώσει το παιδί της, επειδή η αγάπη της είναι ισχυρότερη από το κάψιμο της φωτιάς. Δεν καταλαβαίνει πόνο. Η αγάπη για το παιδί της σκεπάζει τον πόνο. Πόσο μάλλον η αγάπη για τον Χριστό. Για τον Άγιο που προχωρεί στο μαρτύριο, η αγάπη του για τον Χριστό είναι ανώτερη από τον πόνο. Γι' αυτό και τον εξουδετερώνει. Το μαχαίρι του Δημίου το ένιωθαν οι μάρτυρες γλυκύτερο και από το δοξάρι του βιολιού. Όταν φουντώσει η αγάπη για τον Χριστό, τότε το μαρτύριο είναι πανηγύρι, η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από το λουτρό, γιατί το κάψιμο χάνεται από το κάψιμο της θείας αγάπης. Το γδάρσιμο είναι σαν χάιδεμα. Ο θείος έρωτας παίρνει την καρδιά, παίρνει το μυαλό. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ούτε πόνο, τίποτα, γιατί ο νους του είναι στο Χριστό και πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά. Πόσοι Άγιοι πήγαιναν στο μαρτύριο και νιέθανε τόση χαρά, λες και πήγαινανε σε πανηγύρι. Ο Άγιος Ιγνάτιος έτρεχε στο μαρτύριο και φώναζε «Αφήστε με να μαρτυρήσω, αφήστε με να με φάνε τα θηρία». Τη χαρά που ένιωθε εκείνος δεν την αισθάνεται ούτε ένας νεαρός ερωτευμένος που λέει «Θέλω αυτή να την παντρευτώ και δεν υπολογίζω κανένα, ούτε μάνα, ούτε πατέρα». Από την τρέλα του ερωτευμένου, μεγαλύτερη ήταν η τρέλα του Αγίου Ιγνατίου. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού μας. Οι Άγιοι μάρτυρες σχίσανε το αίμα τους. Οι όσοι πατέρες σχίσανε υδρότες, δάκρυα, κάνανε πνευματικά πειράματα στον εαυτό τους, σαν καλοί βοτανολόγοι. Ταλαιπωρηθήκαν οι ίδιοι από αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, για να μας αφήσουν τις πνευματικές τους συνταγές. Έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια πνευματική αρρώστια μας και αποκτάμε υγεία. Και αν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, μπορούμε ακόμη και να γιάσουμε. Δεν συγκρίνονται φυσικά όλοι οι αγώνες των οσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, ούτε και τα βασανιστήρια όλων των Αγίων Μαρτύρων, με το πάθος του Κυρίου μας. Διότι όλους τους βοηθούσε ο Χριστός θεϊκά και γλυκαίνονται οι πόνοι τους από τη μεγάλη του αγάπη. Στον εαυτό του όμως, ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πόνο
στο ευαίσθητο σώμα του από την πολλή αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Αλλιώς θα είναι πιο ανέστητος και από τα δημιουργήματα του Θεού, αφού ο ήλιος αισθάνθηκε το πάθος του Κυρίου και σκοτίνιασε. Γιατί δεν άντυχε να το βλέπει. Η γη και αυτή τρόμαξε όταν το είδε. Οι πέτρες κομματιάστηκαν, οι τάφοι και αυτοί σύστηκαν τόσο δυνατά που ξύπνησαν πολλούς νεκρούς από χρόνια και τους έβγαλαν έξω να διαμαρτυρηθούν για την αχάριστη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον ευεργέτη και λυτρωτή Θεό. Γέροντα, όταν δεν κάνει κανείς την πνευματική εργασία που πρέπει, θα έχει την πίστη αν έρθει μια δύσκολη ώρα ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει για να τον επικαλεστεί. Μήπως επαναπαυόμαστε στο λογισμό ότι τότε θα βοηθήσει ο Θεός για να αποφύγουμε τον κόπο της προετοιμασίας. Α, πρέπει να ετοιμαστούμε. Αν δεν σπείρει κανείς, πώς να δώσει ο Θεός να γίνουν καλά τα σιτάρια του. Πρέπει να σπείρει ο άνθρωπος και ανάλογα με το τι θα σπείρει, ο Θεός θα δώσει. Και στο στρατό λένε «έσω έτοιμος». Και πώς θα ετοιμαστούμε, γέροντα? Πότε είναι έτοιμος κανείς? Όταν είναι επί φυλακή ο στρατός, οι στρατιώτες είναι συνέχεια έτοιμοι. Με τα άρβυλα, με τα όπλα, με τις σφαίρες, περιμένουν μόνο τη διαταγή. Και πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η επιφυλακή? Ανάλογα. Ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος. Και τότε δεν φοβάται τίποτε. Τι να φοβηθεί, το θάνατο? Αυτός θα του ανοίξει την πόρτα του παραδείσου, γιατί κάτω από την πλάκα του τάφου είναι κρυμμένο το κλειδί της αιωνιότητας. Άλλωστε ο μοναχός, όποτε κι αν πεθάνει, εν μετανοία βρίσκεται. Η φυγή του από τον κόσμο και το σχήμα του αυτό δηλώνουν. Μετανοεί και προχωρεί να κάνει λεπτή πνευματική εργασία. Όσο αυξάνει η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον, τόσο ελαττώνεται η αγάπη για τον εαυτό του και δεν τον υπολογίζει. Και τότε ισχύει εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τίποτε δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τους κοσμικούς η σκέψη του μαρτυρίου τους αναγκάζει να καταφεύγουν στο Θεό και να λένε από φόβο «Χριστέ μου, Παναγία μου», ενώ ο μοναχός θέλει να είναι συνέχεια κοντά στο Θεό γιατί τον αγαπάει. Πολλοί από τους κοσμικούς κάνουν τον καλό γιατί φοβούνται να μην πάνε στην κόλαση. Ο μοναχός όμως κάνει τον καλό από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του Θεό. Και πώς, γέροντα, θα νιώσω το μαρτύριο και την άσκηση? Α, για να νιώσεις κι εσύ λίγο τι θα πει μαρτύριο, να δέχεσαι έστω με χαρά την περιφρόνηση. Και αν θέλεις να νιώσεις και λίγο την άσκηση, μια που δεν μπορείς να νηστέψεις 40 ημέρες όπως ο Χριστός, νήστεψε μια Τετάρτη που τον πρόδωσαν και μια Παρασκευή που τον σταύρωσαν. Εκείνοι που θέλουν να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού, αλλά δεν υπάρχει μαρτύριο, μπορούν την αγάπη τους αυτή από την οποία καίγονται να την εκδηλώσουν με σωματική άσκηση για τις ψυχές των κεκοιμημένων που καίγονται για να βρουν λίγη ανάπαυση. Όπως το μαρτύριο είναι πανηγύρι, έτσι και η άσκηση είναι πανηγύρι, γιατί αποφεύγει κανείς όλη την ανθρώπινη παρηγοριά και βρίσκει τη θεία. Οι Άγιοι Μάρτυρες ένιωθαν μεγάλη χαρά που τους δινόταν η ευκαιρία να μαρτυρήσουν. Από το μαρτύριο ξεκίνησε ο ασκητισμός στην πνευματική ζωή. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος, έβγαλε τους χριστιανούς από τις φυλακές, γιατί τους είχαν εκεί, για να τους τελειώσουν. Άλλους ακατεμένους. Και έτσι σταμάτησαν τα μαρτύρια. Αλλά εκείνοι που περίμεναν στις φυλακές με χαρά τη σειρά τους για να μαρτυρήσουν, όταν ελευθερώθηκαν, στεναχωρήθηκαν πολύ που τους χάλασε ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτή την ευκαιρία. Εκεί που του περίμεναν το μαρτύριο με χαρά βρέθηκαν ελεύθεροι. Οπότε από την αγάπη τους προς τον Θεό και τη φλόγα που είχαν να μαρτυρήσουν πήρανε τα βουνά που λένε. Γι' αυτό τα μαρτύρια που θα τους έκανε ο Διοκλητιανός, ο Μαξιμιανός, τα έκαναν μόνοι τους, τον εαυτό τους, με την άσκηση. Άλλος πήγαινε και κρεμιόταν με σχοινιά από τα χέρια σε κανένα δέντρο, προσευχόταν με πόνο, αλλά αγαλόταν θεϊκά. Άλλος δαινόταν για την αγάπη του Χριστού. Έτσι θα με έδαινε, έλεγε ο Διοκλητιανός. Και νιώθανε μεγάλη χαρά που βασάνιζαν τον εαυτό τους. Οι πρώτοι ξεκίνησαν με αυτή τη θεία τρέλα, τη θεία Παλαβομάρα, και δόθηκαν στην άσκηση για την αγάπη του Χριστού και μετά τους μιμήθηκαν στην άσκηση και άλλοι.
Έτσι μπήκε ο ασκητισμός στη θρησκεία μας. Άλλοι πάλι πιο παλαβοί είπανε «Είμαστε πρόβατα του Χριστού» και τρώγανε μόνο χορτάρι από τη γη. Αυτή ήταν η λεγόμενη βοσκή. Ζούσανε τόσο έντονα τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική τους μηδαμινότητα που λέγανε «Είμαι ζώο, αχάριστος, όλη μου τη ζωή θα τρώω χόρτα». Και έτσι κάνανε, τρώγανε χόρτα και χαιρόντουσαν. Φτερούγιζε η καρδιά τους από αγάπη προς τον Χριστό. «Πρόβατο του Χριστού», έλεγαν, «δεν είμαι, θα τρώω χόρτα». Αργότερα αυτό το απαγόρευσε η Εκκλησία, γιατί οι κυνηγοί πολλούς τους περνούσαν για άγρια ζώα και τους σκότωναν. Σήμερα αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι, τα θεωρούν νοησίες. Γιατί να τρώω χόρτο σαν το ζώο, λένε, ή για ποιο σκοπό να κρεμιέμαι έτσι και να ταλαιπωρώ το σώμα μου. Είδες όμως τι λέει ο Αββάς Ισαάκ. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε τέτοιες αταξίες για να φτάσουμε σε αυτή την πνευματική αταξία.